Καλησπέρα. Όπως βλέπετε, είμαι μόνος μου, αλλά μόνο προσωρινό θα είναι αυτό. Η Θέκλα είναι καθοδόν. Ο καλεσμένος μας επίσης, όπου να είναι, θα εμφανιστούν και οι δύο. Για να συζητήσουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο θέμα. Τα συμπληρώματα διατροφής, τους μύθους γύρω από τα συμπληρώματα, αλλά και την επιστημονική αλήθεια πάνω απ' όλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια τεράστια αγορά τα συμπληρώματα διατροφής. Νομίζω λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι, το βιώνουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια, ο Δόκτωρ Αντώνης Αλεξόπουλος, ο καλεσμένος μας σήμερα, θα μας δώσει την πραγματική αλήθεια γύρω από αυτά. Να σας θυμίσω φυσικά τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι το τηλέφωνο 2258-888. Υπάρχει το προσωπικό email της Θέκλα, στο thekla.petrido@yahoo.gr, στο οποίο μπορείτε να στείλετε όλες τις επιστολές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν εκπομπές στο άμεσο μέλλον. Έχουμε φυσικά το Facebook μας, Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά. Από τη συγκεκριμένη σελίδα η Θέκλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής διαβάζει όλα τα μηνύματα που θα στείλετε. Και πέραν τούτου έχουμε φυσικά και το Instagram, Θέκλα Πετρίδου και Πέτρος Αθανασίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σε λίγο και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον καλεσμένο μας, αλλά και με τη Θέκλα. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για τα συμπληρώματα διατροφής, μύθοι και η επιστημονική αλήθεια. Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι συμπληρωμάτων που διατίθενται στην αγορά? Ποιο είναι το προφίλ των χρηστών συμπληρωμάτων διατροφής? Υπάρχουν τεκμηριωμένες επιστημονικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής? Χρειαζόμαστε όντως συμπληρώματα διατροφής? Ποιος είναι ειδικός για να μας συστήσει εάν χρειάζεται να λάβουμε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής και μετά από ποια διαδικασία εξέτασης? Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι, πώς να σου πω, σε γρήγορση. Σηκώθηκα, πήρα τα συμπληρωματάκια μου. Έτσι, γιατί είναι καταπονημένος ο οργανισμός, ναι, το σώμα ναι, κλπ. Ναι, ναι. Και σήμερα πετάω. Είσαι μια χαρά δηλαδή σήμερα. Αυτή ήταν και η ιστορία που ξεκίνησε την όλη αγορά συμπληρωμάτων κάπου στην Αμερική πριν κάποια χρόνια. Περάσαν στον κόσμο την εντύπωση ότι για να είσαι υγιής Αμερικανός πρέπει να παίρνεις τις βιταμίνες σου. Ορίστε. Υπάρχουν και φράσεις που έμειναν στην ιστορία. Πες μας λίγο για τις φράσεις αυτές. Take your vitamins. Όσους παρακολουθάνε και λίγο αυτό την επαγγελματική πάλι, κάποιος που μπορεί να θυμάται τον Hulk Hogan, το έλεγε συχνά. Take your vitamins, sleep. Έτσι ξεκίνησε η βιομηχανία των συμπληρωμάτων. Είναι μια τεράστια βιομηχανία δισεκατομμυρίων εσόδων. Ναι, ναι. Εγώ δηλώνω ένοχη. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα σε συμπληρώματα, Αντώνη, μέσα από 3 χρόνια. Και εγώ, παρόλο που πλέον έχω γνώση, πλέον έχω γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Όταν ήμουνα, ξέρω εγώ, στα 20, στα 21, στα 25, όταν ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχω τελειώσει αθλητική επιστήμη, οπότε είχαμε αρκετά αθλήματα, ήμουν ακόμα να μην γνώσω αθλήματα. Με την αφέλεια της ηλικίας και αντί να ψάχνω επιστημονικές πηγές, ακολουθούσα εκείνα που έλεγε υποκουλτούρα του αθλήματός μου. Περιοδικά, τα sites κτλ. Οπότε, τους σπαταλήσω και εγώ. Υποκουλτούρα του αθλήματος. Υποκουλτούρα. Είναι κοινωνιολογική έννοια. Υποκουλτούρα. Είναι ειδική. Όχι κουλτούρα. Υποκουλτούρα. Είναι ειδικές γλώσσες κάθε αθλήματος. Και αν είσαι στα γυμναστήρια, ακολουθάς την υποκουλτούρα του γυμναστήριου. Ακολουθάς. Άσε με αυτά τα γυμναστήρια, γιατί προχθές είχα βρεθεί με κάποια ξαδέρφια μου και ο γιος της ξαδέρφης μου, ο οποίος είναι 18 ετών, άρχισε να πηγαίνει γυμναστήριο. Μου το είπε ο γιος μου, λέει, γνώρισα το γιο της ξαδέρφης σου στο γυμναστήριο. Ωραία. Και μου λέει, ξαδέρφη μου, πες του τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει και παίρνει πρωτεΐνες, έχει ξεκινήσει και παίρνει όχι απλώς συμπληρώματα διατροφής. Ναι, και πες του κάτι. Του λέω, να δεις την εκπομπή, Γιάννη, να δεις την εκπομπή, Του λέω να δεις την εκπομπή, γιατί είχα αυτόν τον καυγά με τον γιο μου πέρσι. Κοίταξε, είναι. Προβάλλουμε τις συζητήσεις. Ναι, να τη βάλουμε. Ναι. Σε αφήνουμε. Πάρτε τον Αντώνη, πάρτε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, γιατί πιθανόν ο κόσμος να πιστεύει ότι θα ακούσει σήμερα από μένα πληροφορίες για το αν είναι αποτελεσματικά ή όχι. Δεν είναι η ειδικότητα μου. Αυτό είναι η ειδικότητα κάποιων που ασχολούνται με βιολογία της άσκησης, διατροφολόγων, εργοφυσιολόγων κτλ. Φαίνεται όμως ότι από τις έρευνες ότι πολύ λίγα συμπληρώματα έχουν την αποτελεσματικότητα την οποία ισχυρίζονται. Ακόμα και εκείνα που έχουν αποτελεσματικότητα δεν είναι για όλους. Είναι αν και εφόσον. Οπότε αυτή είναι η αφετηρία μας για σήμερα.
Εμείς ασχοληθούμε νομίζω με τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις. Ωραία. Με το πώς καλλιεργείται η νοοτροπία και η ψυχολογία του υποψήφιου καταναλωτή για να αγοράσει αυτά τα πράγματα. Και πώς επηρεάζει... Εκείνο που ανάφερες, γιατί από εκεί ξεκίνησα, ο ξάδερφός σου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του pattern, το οποίο υπάρχει σε όλα τα γυμναστήρια ανά το παγκόσμιο. Δηλαδή πας στο γυμναστήριο... Μπαίνεις στο γυμναστήριο, στην πρώτη εβδομάδα κάποιος θα σε εισάξει, θα σε κοινωνικοποιήσει στην ιδέα του... Μαζί με τη γυμναστική μου, θέλω απαραίτητα να έχω και την πρωτεΐνη μου και το συμπλήρωμά μου διαφορετικά. Πάει μαζί. Είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της υποκουλτούρας που είπαμε. Ναι. Πάει πακετάκι. Δηλαδή λοιπόν, δεν είσαι in, δεν ταιριάζεις στο σύνολο. Δεν είναι μόδας, είναι για να νιώσεις αποδεκτός σε εκείνο το χώρο. Και, για, και με την υπόσχεση ότι θα κάνεις περισσότερους μυς, θα γίνεις πιο χουσκωτός, θα είσαι ακόμη πιο αποδεκτός. Ναι. Αντώνη. Διάβασα αυτά που μου έστειλες, τα διάβασα χθες και στον άνδρα μου. Μου λέγε, είσαι σίγουρη, είσαι σίγουρη. Γιατί ολόκληρος κόσμος μας γκρεμίζεται. Φαίνεται απίστευτο. Ναι. Όποτε κάνουμε διαλέξεις, γιατί οι πληροφορίες που σου έχω στείλει είναι διαλέξεις που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σε τακτά διαστήματα μαζί με συναδέλφους. Συνήθως στο πάνελ υπάρχει και βιολόγος της άσκησης και γιατρός και κάποιος ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα συμπληρωμάτων και ντόπινγκ ή αντιντόπινγκ. Μαζί με εμένα που ασχολούμαι με τη συμπεριφορά. Φαίνεται απίστευτο. Φαίνεται απίστευτο γιατί το μήνυμα που παίρνουμε είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια αγορά δισεκατομμυρίων, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα συμπληρώματα παντού, νόμιμα, σε φαρμακεία που μπορείτε δεν είναι έγκυροι τόποι. Βέβαια. Αλλά υπάρχουν και σε βενζινάδικα και σε περίπτερα. Μπορεί να, όπως θέλει, μπορεί να δοκιμάσει να πάει σε ένα μεγάλο περίπτερο. Θα βρει μπάρες πρωτεΐνης για παράδειγμα. Τελευταίος έχει και ειδικά μαγαζιά τα οποία πουλάνε μόνο συμπληρώματα. Ναι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο γκρεμίζεται όλη αυτή η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί από τους πανέξυπνους marketeers των συμπληρωμάτων διατροφής και τους φορείς τους που είναι εκείνοι που πουλάνε, εκείνοι που είναι στα γυμναστήρια και πιθανόν να θέλουν να κερδίσουν από την πώληση συμπληρωμάτων. Είναι έμεσοι πολίτες κατά κάποιο τρόπο. Όχι, πουλούνται και στα γυμναστήρια. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Είναι έμεσοι πολίτες. Πολλές φορές και κάποιο παιδί στο γυμναστήριο ή κάποιο γυμναστής, να το θυμίσουμε να το πούμε, είναι ο έμεσος πολίτης. Θα σου πει παρά αυτό και θα δεις και αποτέλεσμα. Είναι αυτά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όσον αφορά το αντιντόπινγκ. Εκεί μιλάμε για αθλητές οι οποίοι υπόκεινται σε ελέγχους. Όταν τους εκπαιδεύουμε για το πώς να μην πιαστούν θετικοί άθελά τους. Στο μάτι του νόμου, είτε άθελα είναι είτε θελημένα, το ίδιο κάνει. Μπορεί να υπάρξουν κάποια ελαφρυντικά, αλλά στην ουσία πιάσει θετικός. Καμιά φορά μπορεί να πιάσει θετικός από αυτά τα σκευάσματα τα οποία είναι ανεξέλεκτα. Στην ουσία η αγορά των συμπληρωμάτων δεν υποκύπτει σε κανένα έλεγχο. Με το πρόσχημα είναι διατροφικά στοιχεία. Τον τελευταίο καιρό έχει έρθει μια οδηγία που λέει να γράφει πάνω κάποια πράγματα. Όχι ότι έχει μπει κάτω από κανονισμούς, αλλά τους αναγκάζουν να αναγράφουν κάποια νέα στοιχεία. Πες μας λίγο γι' αυτό. Τα συστατικά αναγράφονται, όπως επίσης αναγράφεται και κάτι άλλο με μικρά γραμματάκια. Πολλές φορές, στα περισσότερα συμπληρώματα. Αναγράφεται το γεγονός ότι αυτοί οι ισχυρισμοί, μικρά γραμματάκια, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι επαληθευμένοι και αποδεκτοί από τον εκάστοτε φορέα κάθε χώρας. Στην Αμερική είναι το FDA, έχουμε αντίστοιχο. Ο ΕΟΦ, νομίζω, στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Τα μικρά γραμματάκια το λένε. Αλλά είναι απίστευτο το γεγονός ότι ο καταναλωτής επιλέγει, είναι αυτό που είπαμε σε άλλες εκπομπές, το confirmation bias και τα λογικά σφάλματα που κάνει. Επιλέγει να μην δει εκείνο το σημείο. Τι είναι αυτό που τον οδηγεί, Αντώνη, στο να μην δει, δηλαδή. Νομίζω σήμερα θα έτσι για να έχουμε μια λογική ροή στο θέμα. Βάλε μας έτσι μια εισαγωγή, Αντώνη. Έχουμε έρθει να παρακολουθήσουμε τη διάλεξη σου. Θες να βάλουμε και το PowerPoint presentation σου. Δεν χρειάζεται. Μήπως χρειάζεται για τον κόσμο, για να μπει έτσι λίγο στα γρήγορα. Αν μπορούμε να το περάσουμε, ναι, καλώς. Ευαγγέλιο, μπορούμε να το δείχνουμε, ναι. Απλώς έτσι, για να κάνουμε μία εισαγωγή ομαλή, γιατί εσύ τα ξέρεις αυτά απ' έξω, εμείς διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, μπορούμε να το δείχνουμε στην οθόνη μας, Βαγγελή. Ναι, ένα λεπτό να μας το βάλουν από κάτω. Είναι, έτσι, λέει, συμπληρώματα διατροφής, ψυχοκοινωνική προσέγγιση, δικιά σου. Έχω αναφέρει ότι δεν θα ασχοληθούμε με αποτελεσματικότητα για να μην πούμε στα χωράφια άλλων επιστημόνων. Ναι, γιατί μας ρωτάνε διάφοροι από χθες, δεν τους απάντησα. Είναι γεγονός ότι για τα περισσότερα συμπληρώματα και τους περισσότερους μύθους που κυκλοφορούσαν στα γυμναστήρια, γιατί υπάρχουν, θα αναφέρω κάποιους, τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν ισχύουν.
Οπότε από εκεί είναι και αφετηρία. Αφού δεν ισχύουν τα επιστημονικά διαβρήματα, γιατί έχουμε κόσμο ο οποίος επιλέγει να αγοράζει ακόμα συμπληρώματα. Λοιπόν, οπότε ίσως να πρέπει να χωρίσουμε. Λοιπόν, λέει εισαγωγικά σχόλια. Εντάξει, είναι, επειδή είναι ακαδημαϊκή. Πήγαινε στο επόμενο. Τύπη συμπληρωμάτων. Είναι μικροθρεπτικά στοιχεία, δηλαδή βιταμίνες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, ηλεκτρολίτες κτλ. Που είναι πολύ δημοφιλείς σε δρομής κτλ. Και ίσως να χρειάζονται και λίγο. Οπότε, για να μην δαιμονοποιούμε όλα τα συμπληρώματα, υπάρχει και ο χώρος και ο χρόνος για κάποιους που υποφελούνται από αυτά τα πράγματα. Ναι, όμως κάποιος ο οποίος δεν αθλείται, δεν είναι δρομέας, δεν κάνει κάτι αυτό. Είναι όλα αυτά τα energy drinks. Ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος απλά γυμνάζεται, φτιάχνοντας τη διατροφή του, δεν χρειάζεται να συμπληρώσει. Δηλαδή βλέπεις κάποιον ο οποίος κάθεται όλη μέρα και καπνίζει, να πίνει και πόσα από αυτά. Και σου λέει είναι υγιεινό, είναι energy drink, το οποίο έχει μέσα και καφέ ή έχει μέσα... Έχω γνωρίσει καπνιστές οι οποίοι έπαιρναν βιταμίνη C, επειδή κάποιος σου είπε ότι η βιταμίνη C μειώνει... Μα σοβαρά δεν μειώνει. Γιατί διάβαζα χθες μια μελέτη που έλεγε ότι... Εκείνο δεν είναι τυχαίο. Εκείνο που σου στείλα δεν ήταν τυχαίο. Ναι, μου το έστειλε για να με πείσει. Ήταν για το κάπνισμα, για το άθλημα ακόμη δεν έχουν βγει μελέτες που θα βγουν, θα συζητήσουμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτά τα μικροθρεπτικά στοιχεία, έχουμε τα μακροθρεπτικά στοιχεία τα οποία είναι συμπληρώματα υδραθρακό για ενέργεια. Η πρωτεΐνη δηλαδή. Η πρωτεΐνη είναι μακροθρεπτικό στοιχείο επίσης. Υποκατάστατα γευμάτων. Αν δεν μπορείς να φας, σου δίνω ένα συμπληρώμα σε σκόνη το οποίο έχει μια αναλογία πρωτεΐνης, υδράθρακα και λίπος για να καλύψει το γεύμα σου γρήγορα. Οι μπάρες πρωτεΐνης που αναφέρεις νωρίτερα. Είναι υποκατάστατο. Ναι. Okay, σνακ. Okay. Για παράδειγμα, γρήγορο σνακ. Εκείνα βλάπτουν. Εξαρτάται από την ποιότητά του. Δηλαδή, αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ μιας σοκολάτας και μιας μπάρας πρωτεΐνης, πιθανόν να είναι πιο σωστό να πάρεις την μπάρα της πρωτεΐνης. Είναι καλύτερο σνακ όσον αφορά την πρόσληψη των στοιχείων που θέλει κάποιος. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει, για παράδειγμα, με φαγητό. Δηλαδή, αντί να πάρει μια μπάρα πρωτεΐνης, να φάει ένα σάντουιτς με κοτόπουλο, για παράδειγμα. Να κάνει μια μελέτα, να φάει δύο αυγά με σαλάτα, για παράδειγμα. Είναι το ίδιο. Εννοείται ότι είναι πιο ευχρηστό, γι' αυτό πουλάει. Έχει την γρηγοράδα. Ναι. Είναι πολύ, πολύ γρήγορο. Και εγώ κάποτε μπορεί να διαλέξω να πάρω αυτά τα υποκατάστατα. Αν βιάζομαι, αν δεν έχω χρόνο να μαγείρεψω κτλ. Οπότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε και απόλυτα όλο ζήτημα. Ναι. Είπαμε, αν και εφόσον. Έχουμε συμπληρώματα για αθλητική απόδοση, και ίσως να είναι τα πιο προβληματικά αυτά. Συμπληρώματα τα οποία δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία, που είναι υποκατάστατα γεύματος κτλ. Είναι συμπληρώματα τα οποία υπόσχονται καλύτερη αθλητική απόδοση. Ποια είναι αυτά? Κρεατίνη, νητρικό οξείδιο, διάφορα άλλα, pre-workouts, με stimulants κτλ. Τα οποία για μένα ίσως να είναι τα πιο προβληματικά, γιατί υπόσχονται θεματικά αποτελέσματα, αύξηση μάζας, γρήγορα κτλ. Χωρίς να ξέρουμε, πάλι επαναλαμβάνω, αμφιβόλου ποιότητας, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι υπάρχει εκεί μέσα. Και έχουμε και συμπληρώματα για κοσμητικούς λόγους. Εκεί να που βρίσκουμε για καλύτερα νύχια, καλύτερα μαγιά, καλύτερο πιο δέρμα. Τα μαλλιά, ναι. Σωστά. Οπότε εκείνα δεν αφορούν συμπληρώματα. Πόσα έχω πει από αυτά. για απόδοση. Πόσα έχω πει από αυτά. Για απόδοση ή για σώμα. Οπότε. Όταν ήμουν φοιτήτρια, ξέρεις, πετρώγα τα χρήματα μου στο φαρμακείο για βιταμίνες και στα βιβλιοπωλεία για βιβλία. Τώρα σταμάτησες. Έχω σταματήσει τον τελευταίο καιρό. Μου είπε ο Αντώνης να κάνουμε το θέμα και με προβλημάτισε. Ο αδερφός μου έχει χρόνια που μου το λέει. Ο αδερφός μου είναι ιατρός. Και όταν πήγαινε να πάρω τις βιταμίνες που έπαιρνε κάθε μεσημέρι, έλεγε: Φέρτε τις βιταμίνες, τι να φυρτεί, γιατί την αβιταμίνους είναι καημένη. Και μου λέει: Εγκόρι μου, έκαμε σου κάποιους αναλύσεις αίματος και σου λείπει η συγκεκριμένη βιταμίνη και πρέπει να την παίρνεις. Και εγώ τον έβγαζα τρελό. Δεν ακούγα στον αδερφό μου. Συνήθως δεν ακούμε στους πολύ κοντινούς μας. Όταν μου είπε ο Αντώνης να κάνουμε αυτό το θέμα, άρχισα να το ψάχνω. Και μετά, όταν έκανα πρόσφατα αναλύσεις, είχε πρόβλημα θυροειδής με εμένα και έπαιρνα θυροξίνη. Και αντί να ανεβεί η θυροξίνη μου, έπεσε. Και όταν ήρθε η Στέλλα Κορή, ενδοκρινολόγος, την προηγούμενη φορά, καθίσαμε κάτω και μου είπε: Που τη στιγμή παίρνεις ιόδιο, παίρνεις το ζινκ, παίρνεις αυτά που δεν τα χρειάζεσαι. Αυτά καταπολεμούν τη θυροξίνη που παίρνεις και γι' αυτό είσαι τόσο χάλια. Και μου είπε ότι μπορεί να έχω πάθει και τοξίκωση από το ζινκ που έπαιρνα. Γιατί εγώ είμαι και ψυχαναγκαστική. Μου είπα σε κάποια φάση: Πάρε ζινκ, το έπαιρνα δύο χρόνια. Εφοβήθηκα. Μην ειλικρινά, φοβήθηκα πάρα πολύ. Και τώρα πίνω μόνο τα απαραίτητα, αυτά που έχω κάνει αναλύσεις αίματος και δείχνουν ότι μου λείπουν.
Ότι και φοβάμαι να πάρω οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά έχω κατατρομάξει. Εκείνο που λέμε σε αθλητές, όταν κάνουμε εκπαιδεύσεις για ντόπινγκ, με άτομα τα οποία θα περάσουν από ελέγχους και πάντα μας ρωτάνε για συμπτώματα. Υπάρχει μια λογική, μια σειρά από σκέψεις, ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο αθλητής για να αποφασίσει κατά πόσον τα χρειάζεται ή όχι. Εκείνο που λέμε είναι συνήθως να κάνει ασές, να αξιολογήσει πρώτα την ανάγκη. Να διερωτηθεί κατά πόσον όντως χρειάζεται. Αν υπάρχει ανάγκη. Ο αδερφός μου ξέρει τι λέει που έχει δίκιο. Μου λέει: έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι κλινήρες και δεν μπορούν να διατραφούν και πρέπει να τους βάλουν έναν ορό που να έχει μέσα θρεπτικά στοιχεία. Είσαι κλινήρες, κόρη μου, δεν μπορείς να φάεις. Συμφωνούμε. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσει το ρίσκο. Τι ρίσκο παίρνω για να υποφεληθώ, για παράδειγμα, για το 1%. Γιατί στην ουσία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα και για έναν αθλητή ο οποίος χρησιμοποιεί το σώμα του για επιδόσεις, 1% πιθανόν στην καλύτερη περίπτωση να του δίνει προβάδισμα. Κάτω από τα θέματα, κάτω από τις σημειώσεις που έβαλα χθες, που είναι από αυτό μας έστειλες, έβαλα και 4 links από 4 έρευνες. Η μία έχει να κάνει με τη βιταμίνη ε, έχει να κάνει με τη βιταμίνη σε. Τα ωμέγα 3, τα ωμέγα 3, ναι, εκεί έπαθα την πλάκα μου εντελώς. Ναι. Θα τα πετάξω όλα από σπίτι, θα του τα πετάξω το άντρα. Σήμερα το πρωί πριν έρθω στην εκπομπή. Ακούεις Παναγιώτη. Εντελώς τυχαία, σε ένα γκρουπ με φοιτητών μου, είχε πέσει το θέμα. Το πότε πρέπει να παίρνω την πρωτεΐνη μου. Υπάρχει ένας δημοφιλής διατροφικός μύθος στα γυμναστήρια ότι μόλις τελειώσει η προπόνηση, αμέσως. Τον golden rule που πρέπει να πιω στο πρώτο μισάωρο πρωτεΐνη. Διαφορετικά δεν δουλεύει το όλο σύστημα. Λοιπόν, είναι ερωτήσεις που μας κάνουν και οι φοιτητές μας πολύ συχνά. Ο μύθος αυτός αναπαραγόταν για χρόνια από το bro science. Bro science και street science. Από τους μεγαλόσωπους του γυμναστηρίου, οι οποίοι μιμητικά ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Φαίνεται από έρευνες ότι δεν έχει καμία σημασία ο χρόνος τον οποίο παίρνεις την πρωτεΐνη. Εκείνο που φαίνεται από την επιστήμη της διατροφολογίας ότι είναι αρκετό να φας ένα γεύμα εντός 2 ώρων μετά την προπόνηση. Έχει μεγαλύτερη σημασία η πρόσληψη πρωτεΐνης, για παράδειγμα, και άλλων μακροθρεπτικών στοιχείων, λεράθρακα για παράδειγμα. Συνολικά όλη μέρα. Αντώνη, όχι σε συγκεκριμένο χρόνο. Ρωτάει ο παραγωγός μας, ο οποίος παίρνει πρωτεΐνη στο γυμναστήριο. Ναι, λέει, η πρωτεΐνη μου παίρνω, λέει, γράφει τα συστατικά πάνω. Ναι. Άρα δεν βλάπτει. Η ερώτηση πιθανόν να είναι ακίνδυνη. Δεν λέμε ότι βλάπτει. Η υπερβολική χρήση ξέρουμε ότι βλάπτει. Ξέρουμε ότι καταπονεί σε μεγάλο βαθμό τα νεφρά. Μια φορά κάθε 3 μέρες που πάει γυμναστήριο την παίρνει την πρωτεΐνη του. Θα μπορούσε να πάρει. Είναι συνήθεια, είναι μίμηση. Έχει περαστεί στην κουλτούρα του γυμναστήριου. Πάω γυμναστική, τελειώνω από το γυμναστήριο, παίρνω και την πρωτεΐνη μου. Και εγώ το έκανα για αρκετά χρόνια. Ήταν καθαρός μιμητισμός ή συμμόρφωση εκείνα που ακούμε από τους. Από τις αυθεντίες στο γυμναστήριο, στον τομέα κτλ. Ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης, μια σκόνη. Αναγράφει μόνο πάνω στοιχεία, πιθανόν να μην είναι επικίνδυνο. Η ερώτηση είναι κατά πόσον είναι πρέπει απαραίτητο. Να πάρω το συμπλήρωμα ή να φάω φαγητό το οποίο είναι και καλύτερο, είναι πιο βιολογικά πιο αποδεκτό στο σώμα. Δεν είναι επεξεργασμένη ουσία όπως είναι. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι όμως το εξής. Μήπως κάποιος μπορεί να πει ότι η πρωτεΐνη μου κοστίζει λιγότερο σε σχέση από το να κάνω μια πολύ καλή διατροφή. Ποιος το είπε αυτό. Το έχω ακούσει. Ποιος το είπε αυτό. Είναι πανάκριβες οι πρωτεΐνες. Και όμως. Το έχω ακούσει. Διότι λένε ότι, παράδειγμα, αν εσείς είστε της αντίληψης ότι πρέπει να καταναλώνουν τόση πρωτεΐνη, ας πούμε, ανά την ημέρα. Επίσης, φουσκωμένος μύθος. Είναι εκείνο που λέγαμε έξω από το στούντιο. Το πόσο έχουμε στρεβλώσει τις ανάγκες σε πρωτεΐνη την ημέρα. Που τα σημεία αναφοράς παλαιότερα ήταν τα περιοδικά του bodybuilding, τα περιοδικά του fitness. Πλέον είναι τα forum στο bodybuilding, που μιλούσαν για 2-3 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Οι Αμερικάνοι έλεγαν ένα λίβρα, που ήταν το μεγαλούν εντελώς. Φουσκώνει εντελώς, ναι. Το οποίο ίσως να ήταν καλό για ένα αθλητή επαγγελματία bodybuilding. Τι γίνεται με τα νεφρά όμως, τα οποία τα βάζεις να ασχοληθούν με τόση πρωτεΐνη. Τι γίνεται, λοιπόν. Εγώ ξέρεις πως τρομοκράτησα το γιο μου, επειδή έχουμε έναν κληρονομικό στην οικογένεια μας που κάνουμε πέτρες στα νεφρά. Το πήρα τον νεφρολόγο του πατέρα μου και του είπα: θα σου στείλω τον τρελό να τον εξετάσεις και εξήγα του το γονίδιο που έχει η οικογένεια μας. Γίνεται. Και μπορεί και κάποιος και να μην έχει γονίδιο με ευπάθεια στα νεφρά, θα πάθει. Όπως και να έχετε, υπήρχε πάντοτε υπερεκτίμηση στις διατροφικές ανάγκες γενικότερα, όχι μόνο για αθλητές, για όλους μας.
Ωραία. Τα 7 γεύματα τη μέρα. Οι πιο μοντέρνες έρευνες στην διατροφολογία μιλάνε για ακόμα και για νηστεία. Πιο κοντά στον DNA μας, γιατί ο άνθρωπος στη ζούγκλα δεν είχε εύκολα και άμεσα 7 γεύματα τη μέρα. Μπορούσε να κάνει και μια μέρα να μην φάει. Σωστά. Απλά το ερευνούμε ακόμα. Λοιπόν, ένας που θέλει να ακολουθήσει μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να το κάνει με πολύ φτηνό τρόπο, σίγουρα πιο φτηνό από το να αγοράζει συμπληρώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, τα αυγά δεν κοστίζουν ακριβά. Σωστά. Ένα στήθος κοτόπουλο δεν κοστίζει ακριβά. Μιλάμε για εξαιρετικές τροφές, ιδίως τα αυγά. Ναι. Ολοκληρωμένη τροφή. Η οποία έχει δαιμονοποιηθεί. Τα αυγά έχουν δαιμονοποιηθεί. Για τις χοληστερίνες. Ναι. Ότι προκαλούν προβλήματα στο ρίσκ κακά. Ακόμα ένας και ότι πρέπει να τρως μόνο τα σπράδι και να μην τρως τον κρόκο. Διατροφή ενώ είναι μια πλήρη τροφή, εξαιρετική. Ίσως σε άλλη εκπομπή να φέρεις μια διατροφολόγο να απομυθοποιήσετε λίγο δημοφιλείς διατροφικούς μύθους. Διατροφικούς μύθους. Γιατί σήμερα ίσως να πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα μας. Επίσης, ένας άλλος δημοφιλής διατροφικός μύθος είναι ότι βλάφτουν τα ζωικά λιπαρά. Ενώ αν δεν παίρνουμε ζωικά λιπαρά, δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Πάμε πίσω σε αυτό. Κάποιες βιταμίνες διαλύονται σε λίπος, οπότε χρειαζόμαστε και ζωικό λίπος. Είναι όλα απαραίτητα για τον οργανισμό μας. Σημασία έχει το μέτρο και η φυσικότητα. Ο άνθρωπος ο μοντέρνος κάνει αφύσικα πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή, πάμε πίσω στην. Πάμε πίσω σε αυτό. Πάμε στην επόμενη. Δεν ξέρω, χρειάζεται. Εντάξει, ας πάμε στο επόμενο, γιατί νομίζω είναι. Και είναι οι καταναλωτές. Ποιοι είναι τα θύματα του marketing αυτού. Τα δημογραφικά. Ένα, δύο, τρία. Τα δημογραφικά εννοείται ότι είναι και από τα διαφύλλα, και άντρες και γυναίκες. Οι διαφοροποίησεις που υπάρχουν είναι στο τι διαλέγει το κάθε φύλλο. Συνήθως οι άντρες επιλέγουν συμπληρώματα τα οποία αυξάνουν την πυκή μάζα, αυξάνουν τη δύναμη. Mm-hmm. Και οπότε, κάποια άλλα συμπληρώματα που αυξάνουν κάποια άλλη δύναμη. Πάει και το αγοράζουμε στους παλαβούς, ναι. Σχετίζεται λίγο και με την. Που δεν υπάρχει καμία ιατρική εγκυρότητα στο ότι αν πιεις τον Βότσαρο ή το άλλο θα γίνει Σταύρος. Σχετίζεται και λίγο με την ιδεολογία για το κοινωνικό φύλλο. Το τι πιστεύουμε ότι είναι ο άντρας. Οπότε θεωρούμε ότι ο άντρας πρέπει να είναι μειώδης, πρέπει να είναι δυνατός, πρέπει να έχει πολύ τεστοστερόνη. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Και πρέπει να έχει τα πόδια του χοντρά, και δεν πρέπει δείτε, να έχει λεπτά. Αν δείτε τις διαφημίσεις συμπληρωμάτων που απευθύνονται σε άντρας, θα δείτε μέσα τις λέξεις δύναμη, θα δείτε μέσα τις λέξεις μυϊκή μάζα, mm-hmm. τεστοστερόνη, mm-hmm. ανδρισμός. Οπότε οι άντρες έρχονται σε εκείνα τα συμπληρώματα. Οι γυναίκες mm-hmm. πάλι για άλλους λόγους. Τους λόγους των προτύπων του σώματος πάνε σε συμπληρώματα τα οποία. Αδυνατιστικά. Για να χάσουν βάρος. Λιποδιαλύτες. Λιποδιαλύτες και οτιδήποτε μπορεί να τις κάνει να χάσουν βάρος. Το πράσινο τσάι, τον καφέ το τσάι, τον λιλά το τσάι, τζιλό τα τσάια που τα πίνεις. Βλέπουμε τη σύνδεση των προϊόντων αυτών με επικρατούσες ιδεολογίες και τάσεις στην κοινωνία. Και γι' αυτό τον λόγο έχουν τόση πολύ πέραση. Γιατί έρχονται να σου ταΐσουν. Χτυπάνε στην πιο βαθιά σου ανασφάλεια. Αν είσαι μικροκαμωμένος και δεν νιώθεις άντρας, φοβάσαι τους υπόλοιπους άντρες που είναι πιο μεγάλοι και θες να μεγαλώσεις, τότε έχεις περισσότερες πιθανότητες να πάρεις αυτά τα σπίτια. Να πάρεις αυτά, να γίνεις μάτσο. Να είσαι πιο μεγάλος. Ναι. Λοιπόν, οι ηλικίες ποικίλουν, βλέπουμε και νεαρά άτομα να παίρνουν συμπληρώματα. Εκείνο που βλέπουμε από έρευνες στο εξωτερικό, αφού έχουμε επιβιώσει στην Κύπρο, δεν έχουμε αρκετές έρευνες ακόμα για να δούμε το προφίλ των χρηστών. Σε άλλες χώρες φαίνεται ότι οι πιο μεγάλες ηλικίες. Κάνουν περισσότερη χρήση. Ναι, γιατί υπόσχονται μακροβιότητα και υπόσχονται καλή ποιότητα ζωής. Λοιπόν, η χρήση εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του καθενός. Mm-hmm. Εννοείται ότι χρειάζεται ένα μεγάλο κονδύλι το μήνα για αγορά τέτοιων συσκευασμάτων. Από το άθλημα ή τη δραστηριότητα. Ξέρουμε ότι τα συμπτώματα έχουν συνδεθεί με το γυμναστήριο. Με εκείνους που κάνουν βάρη. Βέβαια. Σε αρκετά μεγάλο βάθμο. Οι αθλητές. Είναι πολύ. Του βρίσκω αθλητές επαγγελματίες ή ελίτ αθλητές που ανταγωνίζονται να είναι πολύ πιο λογικοί στη χρήση συμπληρωμάτων. Γιατί υποκίνεται σε ελέγχους. Και ίσως να είναι πιο ενημερωμένοι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, στον αθλητισμό θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι το συμπλήρωμα. Όχι. Είναι αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε πλέον τη νέα γνώση mm-hmm. ότι δεν είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Μπορεί να είσαι αθλητής και αν είσαι σοβαρός αθλητής, πρέπει να φτιάξεις τη διατροφή σου. Και η διατροφή σου μπορεί να είναι εκείνη που δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσεις. Αυτή η πεποίθηση, Αντώνη, που λέγεται anecdotal evidence, που λέει σε μια διαφήμιση, επειδή πλέον οι τροφές μας δεν έχουν τόσες πολλές βιταμίνες όπως είχαν παλιά. Παλιά στα χωριά που είχαν τα λαχανικά και τα φρούτα. Ήταν πιο φυσικά. Ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν χημικές έρευνες που να δείχνουν ότι τα σημερινά φρούτα έχουν λιγότερες βιταμίνες από τα. Δεν νομίζω.
Άλλη μεγάλη ιστορία είναι για τα οργανικά. Ακόμα ένα τρέντ. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα τρέντ, γιατί μπορούμε ένα δεκαετία ή ένα πενταετία να δούμε διατροφικά τρέντ τα οποία ξεκινούσαν από κάπου, αναπαράγονταν με σκοπό το χρήμα. Πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια ήταν αντιοξειδωτικά. Η έρευνα του συνάδελφου στο Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό που είμαστε μαζί ήταν αντιοξειδωτικά, έχει δείξει ότι δεν. Άρα, τώρα πρέπει να σε διακόψω. Γράφει ένας τηλεθεατής. Καλημέρα, κύριε Θέκελα. Εγώ χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα υγείας, έχω παραγγείλει από το ίντερνετ αστάξανθινη. Γιατί λέει ότι καθαρίζει τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες. Έκανα καλό ή κακό του εαυτού μου? Είναι επικίνδυνο για την υγεία μου? Παρακαλώ πολύ, θέλω τη γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Δημήτρη Λευκοσία. Δεν είναι ειδικότητά μου. Απλά αυτό με τις ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά φάνηκε ότι δεν δουλεύουν. Ναι, οι μελέτες που διάβαζα αυτές έδειχναν. Επίσης, από γενική εγκυκλοπαιδική γνώση, αυτό το concept του detoxing, της αποτοξίνωσης, πάλι δεν υπάρχει. Το σώμα ο οργανισμός κάνει από πόρους του συνέχεια. Όταν φτάσει ένα σώμα σε επίπεδο να είναι τοξικό, το άτομο είναι πεθαμένο μάλλον. έχει πεθάνει από τις τοξίνες. Αποτοξίνωση κάνει ο οργανισμός μας διαμέσου του υδρότα, διαμέσου των ούρων, διαμέσου των κοπράνων, διαμέσου της μετών κλπ. Υπήρχαν πάρα πολλοί που πουλούσαν σκευάσματα για αποτοξίνωση και πουλάνε ακόμα. Ξέρεις, εγώ ένας λόγος που έκανα αναλύσεις πρόσφατα είναι ότι ίδρωνα πολύ κάθε βράδυ. Και ήταν από την τοξίκωση που έπαθα από τις βιταμίνες που ίδρωνα. Και ο οργανισμός μου ίδρωνε για να διώξει τις τοξικές ουσίες που εγώ επαλαβίβαζα μέσα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο. Δεν μπορεί να σου απαντήσει. Είναι ερώτηση που πρέπει να απευθύνει σε έναν διατροφολόγο. Σε έναν ιατρό. Ή σε κάποιο ιατρό που ασχολείται σε αρκετά ψηλό επίπεδο με τέτοια σκευάσματα. Πήγαινε σε έναν κλινικό διαιτολόγο ή σε έναν διαιτολόγο να σου κάνει μετρήσεις, να σε στείλει και σε έναν παθολόγο να κάνει γενικές αναλύσεις. Αλλά γενικά αυτό με τις ελεύθερες ρίζες και την αποτοξίνωση. Γενικά είναι μύθος, το ξέρουμε. Είναι μύθος. Ένας μαθητής σου λέει: καλημέρα, παιδιά. Είχα την τιμή να μου κάνει μάθημα στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας ο Αντώνης. Είναι ένας ποταμός γνώσεων. Συγχαρητήρια που συχνά πυκνά τον έχετε μαζί σας να διάφωσε τα μυαλά μας. Ο Τάσος Χασπέσιος. Δεν έρχεται Τάσο μου τόσο συχνά όσο του λέμε. Άντε, πάμε πίσω. Είναι δυσέβρετος. Λοιπόν. Τα έχουμε αναφέρει βασικά. Ναι, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, λόγοι χρήσης όπως ορίζονται από τους χρήστες. Βελτίωση υγείας. Θεωρούν ότι παίρνουν τα συμπληρώματα θα είναι πιο υγιείς. Είναι αυτό που τους έχουν και περάσει και οι βιομηχανίες. Ότι αν το πάρεις, θα είσαι υγιείς. Πάρτε τα για ευεξία, πάρτε τα για να νιώθετε ενέργεια. Πάρτε τα για να καταπολεμήσετε το άγχος κ.ο.κ. Βελτίωση εμφάνισης. Παίρνουν συμπληρώματα προφανώς για να αυξήσουν μυϊκή μάζα, για να χάσουν βάρος, να χάσουν λίπος. Πιο μοντέρνα συμπληρώματα ισχυρίζονται ότι μπορεί να αναπλάσουν και ιστούς. Αυτά με τα κολαγόνα και τα τέτοια. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Προφανώς για αθλητές ή για αθλούμενους, πρέπει να διαχωρίσουμε τους δύο, το ευρύ κοινό και τον αθλητή, βελτίωση και μεγιστοποίηση αθλητικής απόδοσης, αποφυγή φαρμάκων και εναλλακτικές θεραπείες που σχετίζεται με εκείνα που... Το αγαπημένο μας θέμα, ναι. Σου λέει, γιατί να πάρεις τα χάπια, τα οποία φάρμακα, τα φάρμακα είναι ελεγμένα, σταθμισμένα... Είναι αυτή η διαφορά. Η φαρμακοβιομηχανία ελέγχεται πολύ αυστηρά. Η βιομηχανία συμπληρωμάτων δεν ελέγχεται με το πρόσχημα ότι είναι φαγητό. Γι' αυτό τα βλέπουμε και παντού. Και κανένα υγειονομείο δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ελέγχους, όπως λέγαμε παγιά. Και ας πουλιέται και στο φαρμακείο και ας πουλιέται και οπουδήποτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε γιατί παρακάτω. Πουλιούνται στα φαρμακεία, μήπως επειδή είναι. Γιατί έχει ένα σημαντική. Πολύ ωραίο κύρος η ταμπέλα του φαρμακείου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Οπότε πάμε στο θέμα μας αυτό καθεαυτό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το άτομο και μετά θα δούμε την περίεργη κατάσταση, την κοινωνική. Και το marketing αυτών των σκευασμάτων. Φαίνεται ότι αν ξεκινήσουμε από τον χρήστη, φαίνεται ότι η επιθυμία για λήψη, χρήση κάποιων πραγμάτων που θα υπόσχονταν δύναμη, μαγικά αποτελέσματα με κάποιο τρόπο, υπάρχει στο DNA μας. Πώς, είναι είναι αρχαίγονη. Κατά κάποιον τρόπο. Ξέρουμε από ιστορικά ευρήματα ότι οι πρώτες προσπάθειες ανθρώπων να πάρουν κάτι το οποίο θα τους δώσει ένα προβάδισμα, έξτρα δύναμη κτλ. Υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Σε μια μάχη, σε ένα πόλεμο δηλαδή. Μάχες, πολέμους, μαγικά. Στην αρχαία Ολυμπία έχουμε τις πρώτες μορφές ντόπινγκ. Η οποία, ναι, η οποία τιμωρούνταν αυστηρά προς τις λανοδίκες. Ξόρκια,
βότανα, καρδίες γιονταριών, μανιτάρια και το καθεξής. Οπότε βλέπουμε ότι πιθανότατα... Θέλουμε τα μαγικά μας. Ο Homo sapiens μέσα του να έχει αυτή τη διάθεση. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι ο Homo sapiens είναι πολύ ευρηματικός. Ψάχνει πάντα το σύνδρομο. Σιγά του κόσμου την έχουμε σαν. Είναι το είδος μας. Ο μεγαλοπίθηκος, ο οποίος ονομάζεται άνθρωπος. Λοιπόν, οι άνθρωποι. Πολύ ευρηματικός και θέλει πάντα το σύνδρομο δρόμο. Δεν θέλει να κουράζεται και πολύ. Εμένα ταλαιπωρεί. Εξύπνος. Λαλή σου, θα πάρω το μαγικό το πράγμα να κάνω δουλειά. Ή αν μου υποσχεθεί κάποιος ότι αυτό το πράγμα θα μου κάνει την ίδια δουλειά στο μισό χρόνο, θα το κάνω. Οπότε βλέπουμε ότι κατά κάποιον τρόπο μέσα μας η διάθεση υπάρχει. Άρα το. Αρέσκει μας, ρε παιδί μου. Δεν έρθει κάποιος να μου πει: θα σου το δώσω τώρα να το πεις και θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα σύντομα. Εγώ θα ξετρελαθώ να το κάνω. Αυτό είναι και καλή πληροφορία για τους marketeers των εταιριών. Ξέρουν πού να χτυπήσουν. Λοιπόν, σήμερα η φαρμακοδιέγερση, το ντόπινγκ βασικά, η χρήση συμπληρωμάτων είναι από μια άποψη εξέλιξη της μαγείας. Είναι μαγεία των μοντέρνων χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, οπότε... Είναι μαγικό. Θα το πάρεις αυτό και έχεις μαγικά μαγεία αποτελέσματα. Μαγεία σε χάπι, μαγεία σε σκόνη. Και σου λέει αποτέλεσμα σε 2 μέρες, αποτέλεσμα σε 1 μήνα και σου λέει από μελέτη, άκου τώρα αυτό τι, από μελέτη 20 ατόμων. Είχα προχτές ένα παιδί. Η μισή είχαν αυτό το παιδί. Είχα μου δείξε το δοχείο ενός σκευάσματος το οποίο ήταν για απόδοση, δεν ήταν πρωτεΐνη, ήταν κάτι άλλο που υπόσχεται δύναμη κτλ. Και μου λέει, μα δάσκαλε, έχει έρευνα πάνω. Μέσα σε 10 άτομα ή 15. Υπήρχαν δύο γραφικές παραστάσεις. Υπήρχε μια γραφική παράσταση με 2 σύνολα, ένα πειραματικό group και ένα control. Έρευνα όνομα και μη χωριό, κάποιο πανεπιστήμιο, University Study έλεγε. Ναι, ναι. University Study. Ναι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο καταναλωτής πέφτει πολύ εύκολα στο λογικό σφάλμα. Θέλει να πείσει τον εαυτό του ότι εκείνο που αγόρασε δουλεύει και ότι έκανε σωστή επιλογή στην χρήση, αντί να σκεφτεί λογικά και κριτικά και να πει μια έρευνα που δεν μας λένε ποιο πανεπιστήμιο, με ποιο ερευνητικό σχεδιασμό, πόσο δείγμα, πώς έγινε η έρευνα, επιλέγει να σταθεί εκεί και να πει «Α, το λέει και το πάνω στο κουτί ότι η έρευνα δούλεψε, άρα πρέπει να το αγοράσω». Αντώνη μου, θέλω να μας εξηγήσεις το placebo effect. Το φαινόμενο του ψευδοφαρμάκου, έτσι είναι το placebo effect. Νομίζω ναι. Τι σημαίνει αυτό? Το ότι έχεις πίσω τον εαυτό σου ότι παίρνεις κάτι και ότι δουλεύει. Όταν γίνεται το ξέρουμε μια μελέτη... ότι υπάρχει στην επιστήμη. Φαίνεται ότι το placebo effect υπάρχει. Ναι. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Όταν γίνεται μια μελέτη για να ελεγχθεί ένα φάρμακο έχει αποτελεσματικότητα, συνήθως έχει 3 ισομάδες. Είναι αυτοί που δεν παίρνουν τίποτα, mm-hmm. είναι αυτοί που παίρνουν το ψευδοφάρμακο, mm-hmm. είναι ένα χαπάκι που νομίζουν ότι τους λένε είναι η δραστική ουσία, mm-hmm. ενώ συνήθως είναι αλεύρι με ζάχαρη. Και αυτοί που παίρνουν το φάρμακο. Ναι. Και σε πολλές μελέτες δείχνει ότι τα αποτελέσματα του ουσιαστικού, του κανονικού φαρμάκου είναι πολύ κοντά με αυτά το placebo effect. Δηλαδή είναι καταμετρημένο, καταγεγραμμένο επιστημονικά ότι εάν εγώ πάρω κάτι που πιστεύω ότι αυτό καλό. Που θα πάρω θα μου κάνει αυτό το αποτέλεσμα, αυθυποβάλλομαι. Το μόνο πρόβλημα είναι το placebo δεν δουλεύει συνεχώς. Δουλεύει ίσως στις πρώτες φορές. Ναι, αυτό γιατί το λέω. Το λέω για να εξηγήσω ότι τα anecdotal evidence, δηλαδή προσωπικές μαρτυρίες, ότι εγώ πήρα αυτό το πράγμα και είχα αυτά τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ πιθανόν να οφείλονται στο placebo effect. Και ότι κάποιοι λένε ότι εγώ πήρα για παράδειγμα βιταμίνη C και νιώθω πάρα πολύ δυνατός, νιώθω πολύ καλά. Επειδή πιστεύεις ότι άμα το πάρεις θα νιώσεις πολύ καλά. Επίσης μπορεί να νιώθεις καλά επειδή έχεις αλλάξει και άλλα πράγματα στη ζωή σου. Ακριβώς. Ταυτόχρονα με τη βιταμίνη C, διόρθωσες λίγο το φαγητό, κοιμάσαι λίγο καλύτερα, κάνεις και λίγη γυμναστική. Αλλά το αποδίδουμε στη βιταμίνη C. Είναι αυτά τα σφάλματα που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τηλεφωνάει ο κόσμος και λέει: υπάρχουν άτομα που πίνουν ωμέγα 3. Βασιλικό πορτό και κουρτομίνη. Αυτή την κουρτομίνη δεν την ξανακούσα. Λέει, κατά πόσο είναι καλά για την υγεία μας. Δεν είναι ο Αντώνης εδώ για να μας πει αν αυτά είναι καλά για την υγεία μας. Η έρευνα που σου έχω στείλει για το ωμέγα 3. Για το ωμέγα 3, που λέει πώς ξεκίνησε όλο αυτό το μάτινες, όλη αυτή η τρέλα με το ωμέγα 3. Λέει στη Δανία, σε μια απομονωμένη περιοχή που είχε έτσι άγριους, οι μη άγριους, οι οποίοι τρώαν πολύ άλλη παρά που τα ζώα.
φάλαινες ιστορίες κακά. Επήγαμε πριν καμιά 42 χρόνια δύο δανείοι γιατροί, οι οποίοι έκαναν μια έρευνα του καφενέ. Δηλαδή, πήγα στο καφενείο του χωρκού και είπαν τους πόσοι πεθανίσκουν που καρδιά δάμε. Παντού, κανένας. Τέλος πάντων. Έκαναν μια μελέτη έτσι, η οποία ήταν άκυρη επιστημονικά, με την οποία έβγαλαν το άκυρο συμπέρασμα ότι αν παίρνεις λιπαρά από τα ψάρια, τα λεγόμενα ωμέγα 3 λιπαρά, τότε προστατεύεσαι από προβλήματα καρδιάς. Εκ των υστέρων έγιναν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες κατέρριψαν αυτό το μύθο. Και επίσης είπα ότι εκείνοι οι τύποι που ήταν οι μιάγροι στη Δανία, δεν είχαν χαμηλότερα ποσοστά καρδιακιακών παθήσεων. Απλώς δεν πήγαινα στο γιατρό να ξέρω ότι πεθανίσκα από τον λόγο. Κατάλαβες. Και λέει σου, κανένας δεν πεθάνει από καρδία. Αυτό το συζητούσαμε και το Σάββατο το βράδυ. Ήμουν καλεσμένη στη Λεμεσό και έκανα μια ομιλία με το Σύνδεσμο Αμυλοείδωσης για τις σπάνιες γενετικές παθήσεις και για το φόβο που έχουν άνθρωποι να πάνε να εξεταστούν για τις σπάνιες γενετικές παθήσεις. Και έλεγε μια γιατρός που ήταν εκεί στο πάνελ, έλεγε ότι παλιότερα πέθαινα στο κρεβάτι τους και έλεγε νέος άνθρωπος πέθανε 50 χρονών ξαφνικά. Μπορεί να έχει αυτή τη σπάνια γενετική πάθηση για την οποία δεν πήγε να εξεταστεί. Εντονή. Και λέει ότι έχει βρεθεί ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά μπορεί να κάνουν ζημιά. Εγώ το ξέρω σίγουρα που μου έκανε ζημιά στη λήψη θυροξίνης, που απολόλανε το θυροειδή μου. Θα τα πετάξω όλα, Παναγιώτη, τώρα μας τους πίνει τώρα της. Ναι. Τα ωμέγα 3 ονομάζονται στα αγγλικά essential, απαραίτητα. Λιπαρά οξέα. Λέξη κλειδί. Ναι. Είναι απαραίτητα επειδή δεν μπορεί να ονομάζονται απαραίτητα επειδή δεν μπορούν, τα χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα. Αλλά μπορούμε να τα πάρουμε από τροφές. Πρέπει να τα πάρουμε από τροφές. Δεν χρειάζεται το χαπάκι. Αν μη τι άλλο, οπότε, έχουμε ψάρια, επιστρέφω πίσω σε εκείνο που είπα στην αρχή, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να διασφαλίσουμε σωστή ισορροπημένη διατροφή πριν σκεφτούμε. Σε μια από αυτές τις μελέτες που έκανε για το ωμέγα 3, βρήκαν ότι το να τρως ψάρι μια φορά την εβδομάδα είναι ευεργετικό. Και εγώ θα προχωρήσω στο να κάνω μια υπόθεση, χωρίς να είμαι ειδικός επί της διατροφής. Μήπως αν δίνουμε στο σώμα μας μια ολοκληρωμένη τροφή, η διαδικασία να τη σπάσει αυτή την τροφή και να τη μεταβολήσει, να είναι πιο σημαντική παρά το δίνεις την ουσία εκείνη μέσα σε μια κάψουλα. Δηλαδή, υπάρχει αυτό που ονομάζεται bioavailability. Εννοείται ότι το φαγητό είναι εκείνο που διαβάζει εισαγωγικά το ανθρώπινο σώμα, όχι το συμπλήρωμα. Οπότε προσπαθούμε να τροφόμαστε σωστά και ισορροπημένα. Θέλει μεγάλη επιμόρφωση, είναι άλλο θέμα το γιατί δεν τροφόμαστε σωστά. Ενώ ξέρουμε, είναι άλλη ιστορία, έτσι. Ενώ ξέρουμε πλέον τι πρέπει να τρώμε και τι δεν πρέπει να τρώμε, υπάρχουν σοβαρές ερευνές. Υπάρχουν μύθοι όμως, Αντωνίμα, ακόμη και στη διαιτολογία. Δεν θα έλεγα στην επιστήμη της διαιτολογίας, στο χώρο της διαιτολογίας. Υπάρχουν ένα σωρό καινούργια ευρήματα, μυθεύματα κάθε τόσο, ότι βρέθηκε η δίαιτα η τάδε που έτρωγαν οι πρωτόγονοι. Θα φάμε αυτήν τη δίαιτα και θα γιάνουμε. Αυθαίρετα πράγματα. Είναι οι τάσεις που αναφέραν τα αντιοξυδοτικά, μετά αντιοξυδοτικά είχαμε τα βιολογικά, υπάρχουν ακόμα. Στην ουσία δεν είναι τίποτε περισσότερο, απλά τα βαφτίσαμε βιολογικά για να τα πουλάμε πιο ακριβά. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Τις περισσότερες φορές πρέπει να διαρωτούμαστε ποιος ωφελείται από αυτούς. Στο τέλος της μέρας. Οικονομικά. Ρωτάει μια κυρία, καλημέρα σας. Ο γιος μου είναι σχεδόν 16 χρονών και παίζει ποδόσφαιρο. Είναι 1,80, προσέχει τη διατροφή του, τρέφεται σωστά και έχει δυνατό σωματότυπο. Και πίνει μαγνήσιο για να μην καταπονούνται οι μύες του. Είναι σωστό, ευχαριστώ. Ποιος του έχει πει να πίνει το μαγνήσιο? Πάλι. Το μαγνήσιο είναι συμπλήρωμα το οποίο στους αθλητές το δίνουν και ίσως να έχει και χρήση. Απλά πρέπει πάντοτε να διαρωτάται ο αθλητής ποιος μου το δίνει, γιατί μου το δίνει, γιατί αν πιάσει τίποτα, γιατί μπορεί να είναι μαγνήσιο τη μια μέρα, την επόμενη μέρα μπορεί να του δώσει ο ίδιος γιατρός, προπονητής, οπωσδήποτε στην ομάδα. Ποιος είναι ο ειδικός να το δώσει, λέει ο Βαγγέλης, ο διαιτολόγος? Ο αθλίατρος, ποιος είναι ο ειδικός? Σίγουρα όχι ο προπονητής. ένας κλινικός διατροφολόγος. Κάποιος που έχει εξειδίκευση. Ένας αθλητικός διατροφολόγος σε συνεργασία με τον εργοφυσιολόγο της ομάδας, αν είναι ψηλό επίπεδο, με τον γιατρό της ομάδας κτλ. Έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα των αθλητών οι οποίοι έπαιρναν κάποιες ουσίες και ισχυρίζονται ότι έχουν πάθει μεγαλοκαρδία. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα. Ακούσει, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να εστιαστώ σε εκείνο, είναι κάτι που βλέπουμε συχνά ανά το παγκόσμιο. Όποτε τύχει κανένας αθλητής να πάθει κάτι ή να πιαστεί θετικός σε δείγματα ντόπινγκ, συνήθως ψάχνει να φταίξει κάποιον άλλον.
μου το έδωσε ο προπονητής μου, μου το έδωσε ο γιατρός μου. Μου υποσχέθηκε ο συναθλητής μου ότι είναι καλό και ότι δεν θα πιαστώ ποτέ θετικός. Ο ίδιος δεν μπορεί να επιλέξει λοιπόν, να πει όχι. Στο αντιντόπινγκ υπάρχει η έννοια της ρητής ευθύνης. Η ευθύνη είναι όλη στον αθλητή. Mm-hmm. Όλη, αποκλειστικά. Ο αθλητής είναι υπεύθυνος για το τι μπαίνει στο σώμα του. Τι παίρνει. Οπότε, αν σου προτείνει κάποιος να πάρεις κάτι, πρώτα πρέπει να διερωτηθείς. Ακόμα και ο προπονητής σου. Ναι, φυσικά. Ξέρουμε τις σχέσεις, τις δυναμικές σε μια ομάδα. Οι αθλητές εμπιστεύονται σχεδόν τυφλά τους προπονητές. Οι αθλητές εμπιστεύονται σχεδόν τυφλά τον γιατρό της ομάδας. Πάντα όμως πρέπει να διερωτούνται. Ναι. Υπάρχουν, αφήνονται, δηλαδή, υπάρχουν οι μηχανισμοί, είναι λίγο άσχετο με το σημερινό μας θέμα τον τόπινγκ. Μια άλλη φορά για τον τόπινγκ. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για να διασφαλίσει ένας αθλητής ότι μειώνει το ρίσκο τουλάχιστον. Επαναλαμβάνω ότι η χρήση συμπληρωμάτων από αθλητές δεν εμπεριέχει κάποιο ρίσκο. Ό,τι κινήσεις και να κάνει, απλά το μειώνουν. Mm-hmm. Δεν είναι foolproof. Το μαγνήσιο που παίρνει ο γιος της κυρίας, καλά κάνει να πάει σε ένα κλινικό διαιτολόγο ή να πάει σε ένα γιατρό να ρωτήσει. Εξ όσο γνωρίζω εγώ το μαγνήσιο. Αυτό που ξέρω το μαγνήσιο είναι. Δεν έχει κάνει τοξικότητα. Δηλαδή δεν το χρειαζόμαστε, θα αποβληθεί από τον οργανισμό. Υποθέτω, εικασία κάνω από αυτά που ακούω δεξιά-αριστερά από δικούς μου αθλητές. Το μαγνήσιο πλέον. Μάλλον υπάρχει ένας μιμητισμός. Τι παίρνεις, μαγνήσιο. Το ακούω συχνά. Ειδικά την τελευταία χρονιά ακούω πάρα πολλούς να παίρνουν μαγνήσιο. Τη μόδα το μαγνήσιο. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα trend στους ποδοσφαιριστές. Παίρνουν μαγνήσιο για χαλαρώσεις. Παίρνουν μαγνήσιο για το recovery. Και το παίρνουν σχεδόν τυφλά. Το μαγνήσιο το παίρνεις όταν έχεις χαμηλά ποσοστά μαγνησίου στο αίμα σου. Δεν είμαι εργοφυσιολόγος. είναι δουλειά του εργοφυσιολόγου. Το εργοφυσιολόγου ή του βιολόγου ή του διατροφολόγου. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο αθλητής είναι πάντα να σκέφτεται. Το χρειάζομαι όντως. Μπορώ να τα αποφυγώ. Ή μου είπαν ότι το χρειάζομαι και εγώ το πίστεψα. Αυτό. Εγώ πεθυκέ φοηθήκα τα πολλά πάντως. Και ξανά, επειδή μιλάμε για αθλητές, αφού διερώτησα έναν αθλητή, υπάρχουν συμπτώματα τα οποία έχουν καλή δράση. Καλή δράση. Μπορεί να βοηθήσουν. Αν βοηθούσαν σε τόσο μεγάλο βαθμό, θα ήταν στον κατάλογο απαγορευμένων. Θα ήταν ντόπινγκ. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν σκέφτεται κανένας. Οπότε. Σωστά. Συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τα κίνητρα του καταναλωτή ή του χρήστη συμπληρωμάτων πολλές φορές είναι μια ανάγκη η οποία είναι δημιουργημένη από τα μίντια. Ναι, όμως εμείς εδώ ως μίντια κάνουμε μια εκπομπή που την κάνουμε χαλάστρα. Κάνουμε χαλάστρα αυτή τη στιγμή στο μάρκετινγκ των συμπληρωμάτων. Κατήσου μας, Αντώνη, αλίμονο μας. Καινοτομία. Ναι. Λοιπόν, θα καταλήξω στο τέλος με μια από τις αγαπημένες μου φράσεις, που είναι και το μήνυμα που θα αφήσω σήμερα. Ωραία. Μετά όμως. Λοιπόν, η γνώση και η πρόσβαση στις πληροφορίες του ατόμου έχει μεγάλη σημασία. Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν γνώση από επιστημονικές πηγές, δεν έχουν πρόσβαση στις επιστημονικές πηγές. Οπότε μπορεί μαζί με το συμπλήρωμα να σου δίνουν και λίγη γνώση για να νιώθεις ότι έγινε πιο γνωστικός τώρα. Σου λένε κάτι για να σε πείσουν. Είναι marketing talk. Δεν είναι επιστημονική κουβέντα που γίνεται στη φάση που προσπαθεί κάποιος να σε πείσει να αγοράσεις. Οπότε η γνώση πιθανόν να είναι το περιοδικό του bodybuilding, που δεν είναι έγκυρο. Μα αλήθεια δεν είναι. Ο φουσκωτός του γυμναστήριου. Δεν είναι το περιοδικό του bodybuilding. Το Science. Μα δεν είναι έγκυρο το περιοδικό του bodybuilding. Σοβαρά. Να πουλήσει θέλει. Ούτε οι διαφημίσεις που έχει μέσα είναι έγκυρες. Μα σοβαρά. Λοιπόν, τα forums πολλές φορές. Οι συναθλητές στον χώρο. Ρε τι παίρνεις, να πάρω κι εγώ. Το παίρνω αυτό, το παίρνω πολύ ωραίο. Δυνάμωσα. Το οποίο μπορεί να είναι και φυσιολογική προσαρμογή στην προπόνηση, το δυνάμωμα. Φαίνεται ότι εξέλιξη δηλαδή, ναι, γυμνάζεσαι. Υπάρχει η αρχή της προσαρμοστικότητας. Κάνεις προπόνηση, δυναμώνεις. Η προπόνηση από μόνη της δημιουργά. Πώς μου το είπες πριν αυτό με την αύξηση της μυϊκής μάζας, δηλαδή ότι από τη στιγμή που γυμνάζεσαι από μόνος του. Είναι φυσιολογική αντίδραση του ανθρωπίνου σώματος στο ερέθισμα της άσκησης. Αυξάνεται η μυϊκή σου μάζα.
Κάνουμε άσκηση, μεγαλώνουν οι μυς. Σταματάμε να κάνουμε άσκηση. Ρε, δαμέ, μια γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει να είχε νοικιακή βοηθό, είναι μια κυρία μου να τη βοηθάμε τις δουλειές, να την έχει παρατήσει, να έχει φύγει, ας πούμε, η κυρία μου για να τη βοηθάμε τις δουλειές, να κάνει μια νοικοκυρά σκούπισμα, σφουγγάρι, και να ανακαλύψει ότι έκανε εμείς. Πώς έχουν φουσκώσει εμείς, επειδή έκανε δουλειές, επειδή έκανε αντίσταση. Λογικό. Και ένας άντρας μπορεί επίσης να σφουγγαρίζει, να σκουπίζει και να έχει εμείς. Ρε, να σταματήσει ο Παναγιώτη. Το συστήνουμε στους άνδρες. Σου είπα την ιστορία με τον αδερφό μου. Όταν ήμασταν φοιτητές, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώην πεθερά μου, ήταν η νύφη μου, ο αδερφός μου και εγώ. Και σπάζει το πλυντήριο. Και τρέχει ο αδερφός μου, πιάνει τη σφουγγαρίστρα και μαζεύει τα νερά. Του λέει η πρώην πεθερά μου, Θεοδόση μου, είμαστε τρεις γυναίκες. Εγώ μόλις είχα γεννήσει την κόρη μου. Είμαστε τρεις γυναίκες εδώ και πήρες εσύ τη σφουγγαρίστρα. Της λέει η κυρία Αναστασία, έχω μυς εγώ. Εσείς δεν έχετε έτσι μυς όπως εμένα. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μην λες για τον Παναγιώτη, είχε και άλλους άνδρες που είναι cool. Τώρα που θα του πετάξει. Εσύ κάνεις δουλειά σπίτι. Ναι, αφού με έχεις ξαναρωτήσει, σου έχω πει ναι. Γιατί σε πολύ πιστεύω. Γιατί δεν με πιστέψεις. Σκουπίζεις, φουγγαρίζεις. Ρώτα τη σύντροφο. Εγκακό. Δείξε τα μπράτσα σου, λέω. Τον Αντώνη τον κόβω παραπάνω να κάνει δουλειά. Τον Αντώνη σίγουρα κάνει πάρα πολύ. Άμα θέλω. Δεν είναι καθόλου κακό, όπως είναι δομημένη η ζωή πλέον, δεν μπορείς να μην συνεισφέρεις στο σπίτι. Με το πρόσχημα είμαι άντρας και δεν δουλεύω, δεν κάνω δουλειές. Δεν μπορείς να μην μοιράζεσαι, θα έλεγα εγώ. Κύριε κοινωνιολόγη, να μοιράζεσαι, όχι να συνεισφέρει. Εδώ συνεισφέρω σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που είναι στη φύση μου να το κάνω, οπότε σου κάνω το χατήρι. Να μοιράζεσαι. Εννοείται ότι δεν είναι. Γιατί είναι στη φύση κάποιου να καθαρίζει. Στη φύση της γυναίκας, είναι στη φύση της γυναίκας να καθαρίζει το σπίτι. Δεν είναι στη φύση της. Απλά έτσι το ορίσαμε. Είναι μια ανάγκη πολιτισμική το ότι πρέπει να καθαρίζουμε το σπίτι. Ναι. Το ορίσαμε ότι η γυναίκα είναι για το σπίτι και για το καθαρίσμα. Στα μοντέρνα ζευγάρια. Και οι δύο έχουν ευθύνες. Και επίσης, αν κάποιος μένει μόνος του, δεν θα κάνει όλα αυτά. Εννοείται. Είτε άνδρας είτε γυναίκα. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε. Προσωπικοί παράγοντες. Η ηλικία έχει μεγάλη σημασία. Ανάφερα τα δύο άκρα. Ποιο είναι άτομα τα οποία θέλουν να διαμορφώσουν ταυτότητα, πιθανόν να χρησιμοποιήσουν κάτι για να γίνουν πιο άντρες, να νιώσουν πιο άνετα με το σώμα τους, αν είναι γυναίκες κτλ. Το φύλλο, αναφέραμε τις διαφορές. Στάδιο της ζωής, αναφέραμε τους ηλικιωμένους, που είναι ενδιαφέρον. Στην Κύπρο, νομίζω το marketing στοχεύει τη μέση ηλικία, του στυλ να πάρετε συμπληρώματα διατροφής που να έχουν ginseng μέσα, να έχουν Q10 μέσα, να έχουν το ένα το άλλο που να σας δώσουν. Δεν είναι και λογικό να είναι ο στόχος εκείνο το συγκεκριμένο δημογραφικό. Γιατί είναι αυτοί που έχουν λεφτά για να αγοράσουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρεις ιστορίες. Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι πλέον έχουν αφιπηρετήσει, για παράδειγμα, έχουν εισόδημα. Σκέφτονται περισσότερο την υγεία τους γιατί. Σου λέει είμαστε προς το τέλος να το σάσουμε. Οπότε είναι πιο ευαίσθητοι στο κομμάτι υγείας. Οπότε ό,τι τους πεις να πάρουν, θα το πάρουν. Θα το πάρουν. Εν τω μεταξύ, αυτές οι ρίζες, όπως το τζινσάνα και αυτά, γνωρίζεις αν υπάρχουν μελέτες. Υπάρχουν. Τι δείχνουν. Τίποτα. Δείχνουν κιόλας να βλάφτουν. Δεν είμαι σίγουρος. Ξέρουμε σίγουρα ότι αποτελεσματικά δεν υπάρχει. Οι ισχυρισμοί για το ginseng, τον ginsana, το τρίπλου τερέστης για τους άντρες που βοηθάτε, ανέβαζατε την τεστοστερόνη κτλ. Οι ισχυρισμοί δεν επαληθεύονται. Δεν επαληθεύονται. Είναι πολύ καλό marketing. Αφού το ανάφερες, ξέχασα μια κατηγορία συμπληρωμάτων. Σε κάθε αρχή σχολικής χρονιάς, η διαφήμιση που παίζει συνεχώς, είναι συμπληρώματα για τη μνήμη. Α, ναι, ναι. Δεν θα πω όνομα. Για τη μνήμη, ναι. Λοιπόν, μέχρι και εκεί. Μέχρι και εκεί. Έχουμε. Δεν έχει συμπληρώματα που να σου αυξάνει το IQ. Λοιπόν. Στο προηγούμενο slide είχαμε κάποια επαγγέλματα τα οποία ίσως να είναι. Πιο επιρρεπή. Πιο επιρρεπή. Ναι. Σώματα ασφαλείας, φρουροί κτλ. Σου λέει αν εργάζεσαι πολλές ώρες σε μια επιχείρηση, άρα πρέπει να παίρνεις βιταμίνες γιατί δεν θα τρέφεσαι σωστά, δεν θα ξεκουράζεις σωστά. Πάντως, σαν τον ύπνο, ναι, εσύ. Εγώ νομίζω το πιο χρήσιμο πράγμα για να βοηθήσει το σώμα σου είναι. Το πιο σημαντικό είναι απαραίτητος. Το 8 ώρες ύπνος δεν είναι τυχαίο. Στον ύπνο γίνονται όλες οι διαδικασίες ανάπλασης και αποκατάστασης. Είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο που το πιο κοινό βασανιστήριο σε περίοδο πολέμου είναι η υστέρηση του ύπνου. Ποιος είναι ειδικός. Σου χαλάει όλες τις λογικές. Ποιος είναι ειδικός για τον ύπνο, να το φέρουμε, τι ιδιωτικά ειδικότητα. Νευροψυχίατρος, νευροψυχολόγος, θα ψάξουμε να βρούμε κάποιον ειδικό για τον ύπνο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο slide. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την περιραίωση κατάσταση.
τι γίνεται στην κοινωνία και καταλήγει να επηρεάσει το άτομο το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο να πάρει κάτι. Αφού είπαμε ότι υπάρχει η, μέσα μας η ανάγκη και η επιθυμία. Οπότε, για να πουλήσουμε κάτι όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανάγκη. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε οι εταιρείες ξεκινάνε να προσπαθούν να δημιουργήσουν ανάγκη. Το γνωστό body image, η αποδεκτή επιθυμητή είδη σώματος, άντρας, εικόνα, ναι. Λοιπόν, ήταν ίσως η πιο καταστροφική. Έχουμε και διαταραχές οι οποίες σχετίζονται με αυτά τα δύο. Ανορεξία, reverse ανορεξία στους άντρες οι οποίοι μεγαλώνουν μεν, αλλά νιώθουν μικροί και πρέπει να μεγαλώσουν περισσότερο. Το βλέπουμε συχνά με αθλητές του bodybuilding ή με αυτούς που κάνουν βάρη για να μεγαλώσουν. Πολλές φορές υπάρχει εντύπωση ότι δεν είμαι αρκετά μεγάλος. Ενώ είναι αρκετά μεγάλος, νιώθει ο εγκέφαλός του. Διαταραγμένη εικόνα σώματος. Είναι distorted body image. Ακριβώς. Yeah. Οπότε υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχει και ανορεξία και reverse ανορεξία. Λοιπόν, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι η ανάγκη έχει δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους. Τα περιοδικά, τα πρότυπα που βλέπουμε συνεχώς από την κινηματογράφο, από τις διαφημίσεις κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι είναι πιο επιθυμητό και πιο αποδεκτό και ψάχνουμε να πάμε να το κάνουμε. Είτε γυναίκα είναι είτε άντρας. Σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό το χ σώμα. Ο καθένας μπορεί να βελτιώσει το σώμα του στα πλαίσια των ορίων του, των γενετικών του. Mm-hmm. Αν είσαι μικροκαμωμένος γενετικά, μπορείς να μεγαλώσεις στα πλαίσια που θα σου επιτρέψουν τα γενετικά σου. Αν δεν είσαι και θες, τότε ξεκινούν οι επικίνδυνες καταστάσεις. Και με αυτό έτσι ξεκινάει το ντόπινγκ, η χρήση ουσιών για να μεγαλώσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνο σου, το κάνεις με άλλους τρόπους. Θυμάσαι που λέγαμε για τους σωματότυπους, ότι είναι τρεις είδη σωματότυπου, οι οποίοι θέλοντα και μην, δεν μπορεί να του αλλάξει. Ναι, βελτιώσει. Ναι. Εκτόμορφο και ναι. Μεσόμορφο, θα πούμε καλά. Ναι. Είναι αυτή, με αυτό γεννιέσαι. Πάντω, εγώ θέλω να πω κάτι στου άντρε. Αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι ένα άντρα είναι πολύ γυμνασμένο και έχει μπράτσα και έχει ανοιχτέ πλάτε, ότι είναι και καλό εραστή, είναι μύθο. 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 Ο καλό εραστή και η καλή ερωμένη έχει να κάνει με ένα σωρό άλλα πράγματα εκτό από το πόσου μη έχει ή πόσο αδύνατη είσαι άμα είσαι γυναίκα. Και αυτό έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και ζευγαριών εν ζωή. Δεν έχετε δει κάτι κουκλάρες οι οποίες κρατούν ένα μίντζιν και οι οποίες είναι τυχαίο ρε παιδιά. Κάποιος λόγος υπάρχει. Όμως. Σκεφτείτε εδώ. Ή δεν έχετε δει, ας πούμε, κάποιους άντρες οι οποίοι έχουν μια εξαιρετικά θετική εμφάνιση ενός προς τα κοινωνικά πρότυπα και βλέπεις τη σύντροφη τους να μπαχουν λίγα παραδείγματα. Και λες πώς γίνεται. Δεν σχετίζονται δηλαδή. Ο Χιου Τζάκμαν με τη γυναίκα του. Πώς είναι η γυναίκα του Χιου Τζάκμαν. Δεν είμαι αρκετά κοντά. Βρες μας μια φωτογραφία. Δεν είμαι αρκετά κουτσομπόλα για να το ξέρω αυτό. Ο ερωτισμός και το να είσαι επιθυμητός από το φίλο που σε ενδιαφέρει, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο ετεροφύλλα ζευγάρια, υπάρχουν και ομόφυλλα, είναι περισσότερο στο μυαλό παρά στην εμφάνιση. Εννοείται. Εκείνο... Και από θέμα τεστοστερόνης και ορμονών κλπ. Πάλι δεν σου εγγύεται κανείς όταν έχεις αυτό τον αλφα όγκο, θα τα έχεις και εκείνα ισορροπημένη. Ακόμα, τουλάχιστον άντρας, εκείνο που ονομάζαμε παγιά το αλφα male, το αλφα αρσενικό, είναι επίσης παρεξηγημένη έννοια. Ναι. Πολύ παρεξηγημένη έννοια. Πάρα πολύ. Έρευνες με κοντινούς μας συγγενείς, γορίλες και τα πράγματα. Ναι. Κοντινούς μας συγγενείς, ναι. Λοιπόν, έχουν δείξει ότι... Α, ο Hugh Jackman και η σύζυγος. Μια χαρά είναι η σύζυγος, είναι και ο μεγαλύτερος, είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Δεν ξέρω, παιδιά. Εσύ περνά καλό άνθρωπο για να την πάρει. Δεν νομίζω να έχει ανάγκη τα λεφτά τη ή οτιδήποτε, έτσι είναι τα δικά του. Καμία σχέση, ναι. Εκείνο που βλέπουμε πλέον, νομίζαμε ότι το αλφα μέλ είναι το πιο δυνατό αρσενικό τη φυλή. Εκείνο που. Τελικά είναι το πιο έξυπνο. Δεν είναι το πιο έξυπνο. Είναι η φιγούρα η οποία λειτουργά στη διαχείριση σχέσεων. Στην εξομάλυνση σχέσεων σε μια φυλή. Είναι η φιγούρα στην οποία πάνε όλοι να λύσουν τα προβλήματά τους. Αυτός που έχει πιο ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη προφανώς. Άρα πιο έξυπνος συναισθηματικά. Ακριβώς. Είναι παρεξηγημένη έννοια. Νομίζαμε παλιά το αλφα μέλ. Με την έννοια το αλφα μέλ ξεκινούσαν οι άντρες να προσπαθούν να κάνουν πλάτες και τεστοστερόνη ναι, και αγριάδα δηλαδή, και να επιβληθούν στους υπόλοιπους άντρες και να είναι επιθετικοί με τους υπόλοιπους άντρες και επιθετικοί με τις γυναίκες μετά.
Ναι. Ήταν παρεξηγημένες αυτές οι έννοιες και είναι παρεξηγημένες αυτές οι έννοιες ακόμα. Νομίζω ότι τα παιδιά μας και ειδικά οι έφηβοι, Αντώνη, επηρεάζονται πάρα πολύ και από την pop κουλτούρα και από τις διάφορες υποκουλτούρες όπως ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή, εξαρτάται, για παράδειγμα, ένα παιδί παίζει βιντεοπαιχνίδια. Άμα δεις τις άβατα στα βιντεοπαιχνίδια, πραγματικά χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ναι. Και, και τα ανδρικά και τα γυναικεία. Είναι δυναμικά πρότυπα. Ναι. Τα οποία παίζουν συνεχώς. Σκέψου να είσαι 10 χρονών, αγόρι. Το τι βλέπεις συνέχεια. Προσπαθείς να αντιληφθείς τον κόσμο, την κοινωνία, το σώμα σου, πώς πρέπει να είσαι σαν άντρας και να βλέπεις συνέχεια αυτές τις φιγούρες τις πολύ μειώδεις, με τους κοιλιακούς ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Νιώθεις ότι για να είμαι άντρας πρέπει να είμαι. Και τα κόμικ το ίδιο. Τα κόμικς. Και η υποκουλτούρα των κόμικ, η οποία είναι πάρα πολύ. Στη γενιά δική μου που δεν είχαμε διαδίκτυο, το σημείο αναφοράς όταν ήμασταν μικροί ήταν επαγγελματική πάλι. Η γενιά του Hogan, του Warrior, του Matchoman. Λοιπόν, αυτούς κοιτάζαμε και νομίζαμε πως είναι άντρες. Και επίσης δεν είχατε και υπόψη σας ότι από τα χτυπήματα παθαίναν και Αλτσχάιμερ, παθαίναν και διάφορα άλλα νευρολογικά και ιστορίες κακά. Ρωτάει μια φίλη, πολύ ωραίο το πρόγραμμα, ευχαριστούμε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ρωτήσω, λέει. Ένα λεπτό. Πόσο αναγκαία είναι τα συμπληρώματα διατροφής στα παιδιά? Εγώ θα έλεγα καθόλου. Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα καθόλου. Σε ένα παιδί, εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να το διδάξουμε να μάθει να τρέφεται σωστά. Και αν ο γονέας δεν ξέρει, που είναι πολύ λογικό να μην ξέρει, γιατί δεν μπορεί να μην έχει την κατάλληλη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν συνεχώς ημερίδες, σεμινάρια που γίνονται από διατροφολόγους και τα περισσότερα είναι και δωρεάν. Στα οποία μπορεί να πάει κάποιος γονιός να επιμορφωθεί ο ίδιος ή να μπορέσει να το μεταφέρει στο παιδί του. Τα καλά συνήθεια, τα διατροφικά. Τώρα, αν μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά, αν σκεφτούμε τα παιδιά τα οποία δεν θυλάζουν, στην ουσία παίρνουν συμπλήρωμα διατροφής από την αρχή. Ναι. Γιατί το γάλα το βρεφικό ναι. δεν είναι καθαρό γάλα, ναι. είναι επεξεργασμένο γάλα που έχει μέσα διάφορες βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κτλ. Άρα, ίσως εισάγουμε τα παιδιά μας με την αποφυγή του μητρικού θυλασμού στην φιλοσοφία του να τρως μια τροφή που όσον αφορά, είναι επεξεργασμένη. Όσον αφορά παιδιά, εγώ εκείνο που λέω είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό να τα διδάξουμε από νεαρή ηλικία καλά διατροφικά συνήθεια. Δηλαδή, να μπορεί να διαχωρίσει το ίδιο το παιδί σε μια φάση, αυτό είναι καλή επιλογή. Για φαγητό τώρα, αυτό δεν είναι. Αν έχω να διαλέξω μεταξύ, ξέρω εγώ, ενός μήλου και μιας σοκολάτας, ποιο να πάρω. Mm-hmm. Και γιατί να το πάρω κιόλας. Mm-hmm. Αυτό είναι πιο σημαντικό να περάσουμε. Δεν θεωρώ ότι τα συμπληρώματα είναι, είπαμε, αν και εφόσον. Μπορεί να έχει παιδιά τα οποία μπορεί να χρειαστούν. Αλλά θα το πει ο παιδίατρος αυτό το πράγμα. Πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη και η ανάγκη αξιολογείται από ειδικούς. Δηλαδή, το να πας στο φαρμακείο ή να πας κάπου αλλού και να δεις παιδικές βιταμίνες. Βιταμίνες για καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. Βιταμίνες για καλύτερα πιο γερά κόκκαλα των παιδιών. Mm-hmm. Και αν τα πάρεις αυτά και τα δώσεις στα παιδιά σου, δεν γνωρίζεις αν όντως τα χρειάζονται. Mm-hmm. Τα παιδιά σου δεν γνωρίζεις αν είναι υδατοδιαλυτές ή λιποδιαλυτές και αν θα έχουν επίδραση στο σηκώτη, αν θα έχουν επίδραση στα νεφρά, αν θα φύγουν από το σώμα ή όχι. Εμείς δεν ξέρουμε πού είναι τα πράγματα. Αξιολόγηση της ανάγκης πρώτα. Και μετά αξιολόγηση του ρίσκου. Ναι, αλλά πάω που μόνος μου στο φαρμακείο ή οπουδήποτε είναι τζαμί βιταμίνες και πιάνοντες. Οι λόγοι είναι οι λόγοι που προαναφέραμε. Πολύ δυναμική διαφήμιση, πολύ δυναμική διαφήμιση, ελεύθερη διαφήμιση συγκεκριμένων συσκευασμάτων. Είναι πάρα πολύ αστείο. Και ο μέσος πολίτης τα δέχεται με μεγάλη αφέλεια και αβίαστα. Πιστεύει τη διαφήμιση στην ουσία. Και ο σκοπός της διαφήμισης είναι αυτό, να σε κάνει να πιστέψεις και να πας να αγοράσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εναντίον των φαρμακευτικών συσκευασμάτων, εναντίον των φαρμάκων και μιλάνε μάλιστα για το Big Pharma και για τις φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες θέλουν να κερδίζουν. Φυσικά και κερδίζουν φαρμακοβιομηχανίες, αλλά όλες οι βιομηχανίες κερδίζουν. Έρχονται και σου λέει, εγώ δεν θα πέσω θύμα του Big Pharma. Αλλά δεν θα πέσω θύμα των φαρμακοβιομηχανιών, εγώ θα παίρνω βιταμίνες που δεν βλάφτουν. Ή ομοιοπαθητικά φάρμακα, το που ασχοληθήκαμε την άλλη φορά. Ναι. Πάμε μαζί. Εκεί είναι τεράστια διαφήμιση. Η ψυχολογία και η ψυχολογία. Ένιδες μετά τι έγινε μετά την εκπομπή. Τι. Έκαναν και ένα σεμινάριο, ότι ήταν και χορηγούμενο μέσα στο ίντερνετ, ότι θα έκανα σεμινάριο να μιλήσουν για το πόσο αποτελεσματική είναι η ομοιοπαθητική θεραπεία. Σου το στείλε να πας. Θα είχε πλάκα να πήγαινε. Είχε είσοδο όμως. Τα ευρήματά του θέλουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς αποφασίζουμε ποιος έχει δίκιο. Φέρε τα ευρήματα, κάνει ισχυρισμό, φέρε και τα ευρήματα. Οποιοδήποτε κάνει έναν ισχυρισμό, οφείλει να φέρει και τα ευρήματα. Εννοείται ότι
Εκείνο που τα διαβάζει πρέπει να αξιολογήσει τα ευρήματα, τις πηγές, την αξιοπιστία κ.ο.κ. Γιατί ο καθένας μπορεί να φέρει έρευνες. Και το κάνουν και συχνά. Και οι πολίτες συμπτωμάτων και οι μεμαθητικοί. Προσκάλεσα να έρθει στην τηλεόραση ένας μεμαθητικός που έκανε έτσι. Και? Ούτε, δεν ήρθε. Πού να έρθει. Πού να τολμήσει να έρθει. Μπορεί να πιστεί κάποια στιγμή. Ήταν ανοιχτή η πρόταση. Φυσικά υπάρχει και η σκέψη του να μην κάνεις διάσημο ένα θέμα που θεωρείς ότι δεν είναι χρήσιμο να διαφημιστεί. Mm. Εντάξει. Δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Οπότε, ναι. Σαν φιλική συμβουλή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και ένα ρητό στα αγγλικά, θα το πω τώρα. Stop making some kind of people famous. Αυτή την έννοια. Αλλά δεν είναι εύκολο να δεχθεί κάποιος να πάει στην τηλεόραση και να υπάρχει και το βίντεο που να το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι και στη συνέχεια και να υπάρχει μια επιστημονική καταράκωση των αντιεπιστημονικών του θέσεων. Mm. Δηλαδή προτιμούν το κοινό τους. Σου λέει, έχω ένα κοινό το οποίο με πιστεύει, έχω ένα κοινό το οποίο το έχω πείσει ότι παίρνοντας αυτό και αυτό και αυτό σίγουρα θα σου κάνει καλό και θα σου κάνει κακό, αλλά το μεγαλύτερο παράδοξο με αυτές τις ιστορίες είναι ότι ενώ ήδη υποστηρίζουν ότι τα βότανα και οι βιταμίνες έχουν δράσει, απ' την άλλη δεν έρχονται να... λένε ότι δεν βλάφτουν, αφού έχουν δράσει, αν τα παίρνεις χωρίς να τα χρειάζεσαι. Αν παίρνεις το αντίθετο από εκείνο που χρειάζεσαι, θα σε βλάψει. Ενώ τα φάρμακα είναι πολύ αυστηρά ελεγχόμενη βιομηχανία. Εννοείται. Αυτές είναι οι διαφορές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω που είναι ενδιαφέρον. Οι αθλητικές υποκουλτούρες. Όχι στο επόμενο slide, ακόμα δεν δικαιώσαμε το. Στο προηγούμενο. Προηγούμενο. Λοιπόν, αθλητικές υποκουλτούρες είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι η ειδική γλώσσα που μιλάνε άτομα που κάνουν την ίδια δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά, τρόποι συμπεριφοράς κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι στο γυμναστήριο υπάρχουν. Αν μπείτε σε ένα γυμναστήριο, θα δείτε άτομα τα οποία αντίνουν με περίπου τις ίδιες μάρκες, φοράνε περίπου τα ίδια μπούτσια. Ένα προφίλ, δεν είναι κακό, ναι. Δεν είναι κακό. Έτσι δουλεύει και η αθλητική βιομηχανία. Το κάνουμε όλοι μας. Όσοι κάνουν πολεμικές τέχνες, φοράνε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, έχουν τις ειδικές λέξεις, τις οποίες μόνο εκείνοι καταλαβαίνουν, γιατί αφορούν το άθλημα κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο, στην υποκουλτούρα του γυμναστηρίου, υπάρχει υποκουλτούρα του Tupperware και του Shaker. Θέλω να τους δείτε. Εγώ τους βλέπω συχνά. Ήμουνα και εγώ. Όταν ήμουν φοιτητής, πήγαινα στο πανεπιστήμιο το πρωί, γιατί έμενα ως το απόγευμα, με μια μεγάλη. Να μην λέμε μάρκες, ναι. Μια μεγάλη τσάντα, η οποία είχε μέσα 3-4. Όλα τα απαραίτητα. Φαγητό, 3-4 γεύματα διαφορετικά, τα συμπληρώματά μου κτλ. Και ήταν επειδή ήμουνα σε μια συγκεκριμένη. Ανήκα σε μια συγκεκριμένη υποκουλτούρα. Νόμιζα ότι εκείνο είναι ο αποδεκτό επιθυμητό τρόπο να ανήκω σε εκείνο το σύνολο. Να γυμνάζεσαι και να λειτουργεί έτσι. Ακριβώς. Με αυτά και με αυτά. Οπότε αυτό πάει μιμητικά σε μια φάση. Βλέπει του υπόλοιπου, βλέπει κάποιου οι οποίοι έχουν πετύχει το στόχο του να είναι μεγαλόσωμοι ή να κάνουν μυς. Ρωτά συνήθω τι έκανε, σου λέει αυτό, αυτό, αυτό. Παίρνω και αυτό, αυτό το συμπλήρωμα. Οκ. Okay. Συνήθω είναι αβίαστη η απόφαση για αγορά. Δεν το ψάχνει, δεν το ελέγχει, δεν κοιτάζει. Γιατί σου λέει είναι βιταμίνες, άρα είναι ακάκες. Και όμω δεν είναι. Τίποτα δεν είναι ακάκες. Και όμω δεν είναι ακάκες. Ξέρουμε αθλητές που πιάσαν την θετική σε ντόπινγκ. Δεν έφταιγαν. Έστειλαν το συμπλήρωμα για έλεγχο και φάνηκε ότι υπήρχαν ουσίες μέσα. Δεν ξέρουμε γιατί υπήρχαν. Μπορεί να γίνονται στο ίδιο εργοστάσιο. Μπορεί η ίδια εταιρεία σκόπιμα να βάλει κάτι μέσα για να πετύχει αποτελεσματικότητα. Δεν είμαστε σίγουροι. Ξέρουμε όμως ότι δεν είμαστε ασφαλείς. Υπάρχει και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη μακροχρόνια χρήση. Κανένας δεν ξέρει τις μακροχρόνιες παρενέργειες. Σε 20 χρόνια από τον καιρό που έκανε συμπληρώματα. Εμένα η σκέψη μου είναι η εξής. Μέσα στα συμπληρώματα διατροφής και στις βιταμίνες υπάρχουν συμπυκνωμένες ουσίες, υποτίθεται, πραγμάτων που υπάρχουν μέσα στην τροφή. Τις οποίες τις παίρνεις σε μορφή δισκίων συνήθως. Υπάρχει κίνδυνος με αυτόν τον τρόπο να πάρεις πολύ μεγάλη ποσότητα από εκείνη. Που αν την έπαιρνες μέσα από το φαγητό, θα μεσολαβούσαν οι φυσιολογικοί μηχανισμοί κορεσμού του σώματος και θα σταματούσες. Πόσα κοτόπουλα να φάεις μετά. Να φάεις άτε, να φάεις ένα, αν είναι μητσί. Μετά ένα πριστή, δεν θα μπορείς να φάεις άλλο. Με τη σκόνη της βιταμίνης όπως μπορείς να φάεις το ισοδύναμο 5 κοτόπουλα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνεις και ζημιά στον οργανισμό. Υπάρχει και η τάση της υπερβολής. Σε συγκεκριμένη υποκουλτούρα του. Πρέπει να πάρω περισσότερο, να κάνω πιο γρήγορα. Αν αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι αν πάρω περισσότερο θα είναι καλύτερο.
Οπότε αν παίρνω ένα σκουπ πρωτεΐνης για παράδειγμα, αν πάρω δύο, θα φουσκώσω πιο θα είναι καλύτερα. Αυξάνουν τις δόσεις τους ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η τάση του bigger better, είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, κοινωνική τάξη, εννοείται ότι πιο ψηλές κοινωνικές τάξεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε... έχουν το χρήμα και έχουν και το χρόνο και τη δυνατότητα να βρούνε διασκευάσματα. Παρόλο όμως που φαίνεται παράδοξο, συγγνώμη σε διακόπτω πάλι, οι μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότερο μορφωμένοι παίρνουν περισσότερα από αυτά. Ναι. Δηλαδή πέφτουν και εύκολα στην παγίδα. Λάθος παραδόξος. Δηλαδή, λοιπόν, εκείνοι που είναι σημαντικοί είναι αυτό, τα reference groups, οι opinions leaders, αυτοί που είναι άτομα τα οποία για κάποιο λόγο είναι πιο χαρισματικά ή αποθέσει μπορούν να... Είναι influencers. Ακριβώς. μπορούν να διαμορφώσουν γνώμες. Πολύ επικίνδυνο τον bro science. Bro science. Πολύ, από σένα το εγώ τώρα το bro science. Πολύ απλά να λύνει. Είναι άντρες στο γυμναστήριο. Μεταξύ άντρων, bro. Έλα να σου πω. Αδερφέ μου. Για πες μου ρε, το bro science. Ναι, bro science. Χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επιστημονική βάση, ρωτάω ένα τον άλλον, μαθαίνει ο ένα από τον άλλον, μαθαίνουν και διάφορε βλακίε στην πορεία. Και πες ότι το πήρε και από μένα, και αναπαραγόνται και πολλοί μύθοι. Είναι αλήθεια ότι αυτοί που παίρνουν συμπληρώματα διατροφή και μπορεί να παίρνουν και διάφορε ορμόνε, μπορεί μετά να πάθουν και σεξουαλική ανικανότητα. Κοίτα, είναι ξεκάθαρο το ότι μια από τι περνέργειε του. Πε το στα αγόρια να τα ακούσουν. Των αναβολικών στεροειδών. Είναι η ανικανότητα. Άλιστα. Είναι και από τα οξύμορα. Δηλαδή μπορεί να το δείτε έτσι. Παίρνεις πράγματα για να κάνεις μίση για να νιώσεις άντρας και διαλύεις τους αδένες οι οποίοι σε κάνουν άντρα. Μπράβο. Πέτους το. Οι 16χρονοι, οι 17χρονοι, οι 18χρονοι υπάρχει μη κακόν πιθανότητα παίρνοντας αυτές τις ουσίες άκρητα και από μόνοι σας και από τον προ-science που είπε ο Αντώνης να μην σας κάνει κούκου μετά. Θέλετε έτσι πράγμα? Θέλετε από την ηλικία? Οι παρενέργειες για τον αναβολικό στεροειδών είναι δεδομένες. Και εκεί υπάρχει η νοοτροπία του αν τόσο κάνει καλό ή έχει αποτελέσματα, περισσότερο θα κάνει καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει μια μεγάλη υπερβολή στη χρήση. Εννοείται ότι και η χρήση από μόνη της είναι σκευάσματα, φάρμακα τα οποία γιατρεύαν ασθένειες. Έχουν χρήση. Μυϊκές δυστροφίες, HIV κτλ. Σε ένα φυσιολογικό άτομο, το οποίο δεν έχει πρόβλημα, σίγουρα κάνει ζημιά. Για μένα το αστείο και το οξύμορο είναι αυτό ότι τα παίρνεις για να γίνεις άντρας και στην ουσία καταστρέφεις τους δικούς σου αδένες που σε έχουν κάνει κατά κάποιο τρόπο άντρα. Οι κοπέλες που κόφηκε ο νους τους, άμα δουν ένα με πολλούς μυς, προβληματίζονται. Λέει σου μπορεί εκεί που πρέπει να μην έχει η μυϊκή δύναμη, τέλος πάντων δύναμη. Εντάξει. Να τα πούμε τούτα, να τα ακούσουν, γιατί οι νεαροί δεν τα ξέρουν. Η μακροχρόνια χρήση υπάρχουν αρκετοί υποτιμπιλτεράδες οι οποίοι καταντούν impotent, οι οποίοι καταντούν έχουν σεξουαλική ανικανότητα. Πλέον έχουμε άτομα στο παγκόσμιο οι οποίοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Το οποίο βρίσκω πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, τι να το κάνω να βγω και Mr. Tade και Mr. Tade, αν μετά θα έχω... Είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Η ψυχολογία ενός χρήστη τέτοιων ουσιών. Δηλαδή, γιατί το κάνει. Τι περνάει από το μυαλό του. Είναι πολύ δύσκολο θέμα, γιατί βρίσκει στίχους, πολλοί δεν μιλάνε, πολλοί δεν λένε την αλήθεια όταν μιλάνε. Ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο να πάει κάποιος να πει, ρε παιδί μου, έπαιρνα αναβολικά και έπαιρνα συμπληρώματα διατροφής άκρητα και κατέληξα να έχω στη δική μου λειτουργία. Και πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει η ανδρική μου αδένες. Είναι δύσκολο πράγμα να πάει να το παραδεχτείς. Πολλά δύσκολο πράγμα. Αλλά πρέπει να το ακούνε οι νεαροί. Γιατί είναι οξύμορο. Πας να γίνεις άντρας και γίνεσαι... Συνδέεται με εκείνο που σου είπα. Τουλάχιστον στους άντρες, χρήστες, συνδέεται λίγο με την ιδεολογία για τον αντρισμό, τις ιδέες που έχουμε δημιουργήσει για το τι σημαίνει να είσαι άντρας. Άτομα τα οποία δεν νιώθουν αρκετά άντρες για κάποιο λόγο, έχουν κάποιες ανασφάλειες, προσπαθούν να φορέσουν το κουστούμι με τους μυς. Σωστά. Είναι καταστροφικό, γιατί για να αποκτήσει τόση μεγάλη μυϊκή μάζα, δεν μπορείς να την αποκτήσεις φυσιολογικά. Δεν γίνεται. Το παραγμάτων. Λοιπόν. Όχι, υπάρχει πάθηση. Έχει ανθρώπους που έχουν πάθηση που υπάρχει μια. Πώς λέγεται. Μία ή περισσότερες. Οι συγγενείς μειοτονία είναι μια πάθηση που σου δίνει μυς. Αλλά είναι πάθηση όμως. Κατάλαβες. Με φυσικό τρόπο δεν μπορείς να αποκτήσεις τους μυς. Ναι.
Μεταβολική πάθηση μόνο αυτή. Λοιπόν, πάμε στην διαδικασία απόφασης του αγοραστή. Εντάξει, αυτό είναι κοινό από τις έρευνες που κάνουμε στο marketing. Πρώτα πρέπει να αναγνωρίσετε ανάγκη. Οπότε, πάμε στην περίπτωση τη δική μας. Έχουμε άτομα τα οποία θέλουν την εύκολη λύση, έχουν κάποια ανάγκη, νιώθουν ότι πρέπει να μεγαλώσουν. Οπότε, εύκολα την αναγνωρίζουν πάντως. Αναγνωρίζουν την ανάγκη. Πρέπει να κάνω εμείς. Πρέπει να είμαι πιο δυνατός. Mm-hmm. Πρέπει να είμαι πιο λεπτή. Πρέπει να είμαι πιο λεπτός. Γιατί και οι άντρες ψάχνουν να βρουν διαρκή για να χάσουν λίπος, να φαίνεται το six-pack. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ο υποψήφιος αγοραστής αναγνωρίζει πρώτα ανάγκη. Μετά, το επικίνδυνο βήμα είναι η αναζήτηση πληροφοριών. Ψάχνει να βρει πληροφορίες και άλλο ζήτημα. Από πού, ποιος, τι, πού και, όσο... και συνήθως δεν είναι τα επιστημονικά περιοδικά ή δεν σηκώνουν το τηλέφωνο ή να πάνε στο γραφείο κάποιου ερευνητή σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα εργαστήριο για να το ρωτήσουν. Συνήθως ή να πάνε έστω στο διαιτολόγο. Συνήθως είναι... έχει σπουδάσει αυτά τα πράγματα. Συνήθως είναι Google Search. Είναι το Google. Τα περιοδικά του γυμναστηρίου. Ο μεγαλός όμως του γυμναστηρίου. Ο γυμναστής του γυμναστηρίου, ο οποίος πιθανόν να κάνει και λίγο εμπόριο κάποιων συσκευασμάτων και να παίρνει μια προμήθεια κτλ. Αυτές είναι οι πηγές πληροφοριών. Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών. Έχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω? Ναι, όχι. Εφαρμογή της απόφασης και αξιολόγηση μετά την αγορά. Πώς το αξιολογούμε? Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο μεγαλύτερο ή μικρότερο της προσδοκίας, τέλος πάντων, που είχαμε αρχικά. Λοιπόν, τώρα... Φυσικά δεν είναι όλοι οι γυμναστές που πουλούν. Όχι, εννοείται. Και συνήθως μπορεί να είναι και οι γυμναστές αυτοί που τα πουλάνε. Μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι εργάζονται σε ένα γυμναστήριο και έχουν το ρόλο του παρακινητή του να πουλήσουν κάποιες ουσίες. Το ότι υπάρχουν στα γυμναστήρια αυτά τα συσκευάσματα είναι νόμιμο. Τώρα κατά πόσον πρέπει να τα πάρει κάποιος. Πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Είτε πρέπει να τα πάρει κάποιος. Είπαμε, είναι διατροφικά στοιχεία. Είναι δύσκολο να αλλάξει νομοθεσία. Λοιπόν, οπότε στην αξιολόγηση της αγοράς πολλοί έχουν πιστεί ήδη ότι αυτό που πήρα δουλεύει. Μπορεί όμως να δούλεψε το φαγητό, μπορεί να δούλεψε η προπόνηση. Ή το placebo effect. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Εντάξει. Ναι, νομίζω ότι χρειάζομαι συμπλήρωμα. Πάμε. Παρέτα μας. Για πάμε, γιατί έπεσα τώρα. Δεν είναι σιμουντάρουν πάλι σήμερα τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα μέσω της εκπομπής στο πρόσωπο το οποίο μου έστειλε ένα γράμμα, το οποίο παρέλαβα χθες. Ένα γράμμα γραμμένο στο χέρι, φωτοτυπημένο, ότι αν αυτά που γράφεις μέσα στο γράμμα είναι αλήθεια και δεν είναι μια προσπάθεια να αμαυρώσεις το όνομα κάποιου από τους καλεσμένους μας, να έχεις τα κότσια, σε παρακαλώ, να με συναντήσεις προσωπικά εδώ να μου τα πεις. Εντάξει. Και το λέω αυτό το πράγμα, ότι η εκπομπή εδώ δεν είναι για να βγάζουμε τα αποθυμένα μας, η εκπομπή εδώ δεν είναι για να πικάρουμε ένα στον άλλο και η εκπομπή εδώ δεν είναι όταν μας ενοχλεί που κάποιος ο οποίος εργάζεται στον ίδιο τομέα με εμάς έρχεται στην εκπομπή και θέλουμε να του βγάλουμε το όνομα. Σας παρακαλώ πολύ, έχω θυμώσει πάρα πολύ. Περισσότερα δεν θα πω, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν κάνουμε stop making stupid people famous. Sorry. Δεν θα πω τίποτα. Ό,τι έχω δείξει σε κανέναν την επιστολή, συνεχίζουμε. Τα έχω πάρει λίγο, όπως κατάλαβες. Τώρα θα έρθει κανείς άλλος που... Έχουμε άλλο κοινωνιολόγο του αθλητισμού στην Κύπρο. Έχουμε. Όχι, δεν είμαστε πολλοί. Έχουμε τρεις. Τώρα, έχει άλλο κανένα που θέλει να έρθει στην εκπομπή και επειδή είσαι προσκαλούμενος, να στείλει τώρα μια επιστολή, μα λέει για σένα ότι είναι. Συνδυόμαστε όλοι, δουλεύουμε όλοι. Έχετε αγάπη μεταξύ σας. Σε διαφορετικούς τομείς, σε διαφορετικά επιστήματα, αλλά είμαστε φίλοι και συνεργαζόμαστε. Μπράβο. Δεν είναι για σένα επιστολή, μην αγχώνεσαι. Απλώς θέλω να πω, ρε Αντώνη, ότι οι νέοι επιστήμονες. Εσύ πώς είσαι κάτω του 40, δεν είναι έτσι? 40. Σχεδόν. Δεν είσαι ακόμη 40, είσαι κάτω του 40. Σε 2 μήνες. Οι νέοι επιστήμονες τους βλέπω να είναι ως επιτοπλίστων πολύ πιο συνεργατικοί. Και λες και εσύ, κάνετε σεμινάρια και έχει και έναν εργοφυσιολόγο, έχει και έναν ιατρό, έχει και έναν διαιτολόγο. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυθεντίες. Ενώνεται δυνάμεις. Κανένας δεν είναι αυθεντία. Κανένας μας δεν είναι αυθεντία. Αντιλαμβανόμαστε τα όρια των γνώσεων μας και από ένα σημείο και μετά ξεκινάει η γνώση κάποιου άλλου. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε πολλές φορές, γιατί ένα θέμα μπορεί να αναλυθεί από πολλές πλευρές, θέλουμε τη συνεργασία επιστημών ή επιστημόνων.
Για να μιλήσουμε και για ένα επίσης, θέμα. Επίσης, το άλλο που κάνετε και μαζί με τον Σπύρο τον Αρμοστή που ήρθε εδώ δύο φορές και θα ξανάρθει και μαζί με άλλους επιστήμονες, προσπαθείτε να κάνετε το outreach της επιστήμης. Εκλαγευμένοι επιστήμονες. Θέλουμε να κατεβούμε. Να κατεβούμε, να ανεβούμε, να είμαστε μέσα στον κόσμο. Θέλετε να μοιραστείτε. Να βγούμε από τα στεγανά των πανεπιστημίων που ήταν παραδοσιακά ο ρόλος των ακαδημαϊκών. Και να μην υπάρχει αυτή η αυθεντία ότι εμείς είμαστε μια ομάδα ακαδημαϊκών που τα γνωρίζουμε όλα και είμαστε η πηγή της γνώσης, αλλά δεν τη μοιραζόμαστε. Αν η γνώση και η επιστήμη δεν έχει τελικό αποδέχτη τον κόσμο, τότε τι να την κάνουμε. Πώς είναι ανθρωπιστική. Τότε που, απλά την κάνουμε για να χαιρόμαστε μεταξύ μας όταν κάνουμε δημοσιεύσεις, για παράδειγμα. Γι' αυτό σε φέρνουμε σε. Οπότε θέλουμε να. Γι' αυτό έρχεσαι εδώ, γι' αυτό έρχονται και άλλοι επιστήμονες εδώ και είναι ευπρόσδεκτος οποιοδήποτε επιστήμονας, νεαρός ή και μεγαλύτερος, δεν νομίζω και μεγαλύτερος, εντάξει, ή και μεγαλύτερος, να το πω έτσι, θεωρεί ότι έχει κάτι από την επιστήμη του να μεταδώσει στον κόσμο για να βοηθήσει στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος, είναι ευπρόσδεκτος να έρθει. Ο Σπύρος, με τον Σπύρο, πριν έρθει στην εκπομπή, είχαμε συνεργαστεί στα Science Cafe. Πες μας λίγο γι' αυτό, υπάρχει το Science Cafe. Υπάρχει, σαν θεσμός υπάρχει, είναι εθελοντικός, οπότε εναπόκειται στους διοργανωτές, οπότε είναι και οι ίδιοι διοργανωτές ακαδημαϊκοί. Οπότε... Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος Google Search το Science Cafe και να βρει... Υπάρχουν στο Facebook διάφορα group, ανά πόλη. Η ιδέα είναι σε ένα περιβάλλον πολύ χαλαρό, συνήθως καφέ, μπειραρίες κτλ. Κάποιος επιστήμονας, κάποιος με γνώση, σηκώνεται και κάνει μια πολύ απλοποιημένη, εύκολη παρουσίαση για μια διάφορα θέματα. Μια συζήτηση μεταξύ των ανθρώπων που είναι εκεί. Σε αυτά τα πλαίσια. Στο θέμα που μιλήσαμε χθες για το Wi-Fi, τα ναι, πες μας γι' αυτό, γιατί ζήτησαν δύο κυρίες χθες και συμφωνώ μαζί. Είχε γίνει μια διάλεξη στο Science Cafe, ξεχνάω το όνομα του. Θα μα το θυμηθείς. Αλλά μπορούμε να τον βρούμε. Γιατί ρώτησαν οι κυρίες τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα, με τα Wi-Fi, με τις ακτινοβολίες και, με τους φούρνους μικροκυμάτων και διάφορα που διαβάζουμε ότι μπορεί να βλάψουν στον εγκέφαλο, ότι μπορεί να βλάψουν στην γονιμότητα. Δεν θα δώσω την απάντηση γιατί δεν είμαι ειδικός. Εγώ την είδα την απάντηση. Εγώ νομίζω ότι δεν βλάφτουν, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Πάντως για το φούρνο μικροκυμάτων, μου έχει στείλει ο πατέρας μου, σε παρακαλώ. Ο πατέρας μου έχει στείλει να διαβάσω, έχει καιρό. Στοιχεία που έλεγαν ότι είναι μύθοι αυτοί. Mm-hmm. Είναι μύθος ότι ο φούρνος μικροκυμάτων δημιουργεί ζημιά. Ναι. Μόνο άμα μπεις μέσα και σε κλείσω, θα μπορεί να σου κάνει. Και έχει ανθρώπους οι οποίοι τα πιστεύουν αυτά. Βέβαια. Και βασικά βρίσκουν έδαφος πάνω στις φοβίες μας. Εννοεί... Φόβος θανάτου, φόβος ασθένειας. Εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε και τόσο πολύ επικριτικοί στο μέσο άνθρωπο που πιστεύει ή τρομοκρατείται σε κάποια φάση από μια τέτοια πληροφορία. Δεν ξέρει. Εμείς θέλουμε να τον επιμορφώσουμε ή να απομυθοποιήσουμε, τέλος πάντων, αυτά την τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να το κάνουμε πάντως, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι, και αυτό με το Wi-Fi. Και άλλη μύθη. Γιατί. Τώρα, ευκαιρία το πω και αυτό. Αυτές τις μέρες μου στέλνουν συνέχεια μέσα στο Messenger εκείνο το τυποποιημένο. Κάνε share αυτή τη φωτογραφία και αυτό το παιδί έχει μια ασθένεια. Ναι. Και κάνοντας share τη φωτογραφία θα κερδίσει ένα ευρώ. Δεν κερδίσει ένα ευρώ. Είναι απάτη. Περιπέζου σας. Τρώτε την ώρα σας και γίνεστε και ρεζίλοι στους φίλους σας. Επίσης, μια άλλη φωτογραφία που έρχεται είναι το 12, κάτι βλακίες με νούμερα. Μην τα στέλνετε. Εγώ πραγματικά όταν έχει κάτι που είναι από πρόθεση δεν το ανοίγω καν. Στέλνετε δικά σας πράγματα στο Messenger. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Πέτρο, γιατί θα σου πω αυτό. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα γραμματισμού. Τα social media είναι σχετικά νέο. Νέο εργαλείο. Μα δεν είναι, οι άνθρωποι είναι από κακία που το κάνουν. Το ξέρω. Ό,τι είναι ένα αναλφαβητισμός στα social media. Ναι. Δεν ξέρουν πώς δουλεύει το συγκεκριμένο εργαλείο. Και πρέπει να το τονίσουμε ότι οτιδήποτε διαβάζουμε στο διαδίκτυο, αυτό δεν το κάνει επίσημο. Ακόμη και οτιδήποτε λέγεται στην τηλεόραση. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Παρόλο που είμαστε μια εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί παλιά έλεγα, είπε το εφημερίδα. Έγραψε το εφημερίδα. Άρα το να γράψει εφημερίδα κάτι σημαίνει είναι έγκυο. Legit. Μετά είπε το ραδιο. Το είπε το ραδιόφωνο. Αν τον αλεχθεί κάτι από το ραδιόφωνο σημαίνει είναι ελεγμένο. Είπε το η Θέκλα η Πετρίδου. Είπε το. Ξέρεις τώρα εκδοτό με τον νόμο.
Όχι. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στις αρχές πέρσι τη σεζόν που λέγαμε για το «Δεν εννοείται γάμος χωρίς σεξ». Mm-hmm. Και πάει ένας κύριος σε προχωρημένη ηλικία σε έναν αστυνομικό σταθμό και λέει: «Χαίρετε, έχω δώσει ιδιωρία στη γυναίκα μου μέχρι το βράδυ. Αν δεν εκτελέσει τα σύζυγά της καθήκοντα, τη φέρω να τη συλλάβετε». Τους λέει: «Πώς, γιατί να συλλάβουμε τη γυναίκα σου?» «Έχει νόμο», λέει τους. «Άμα είσαι παντρεμένος, πρέπει να σε εκτελήσει τη σύζυγά σου καθήκοντα». «Δεν νομώνει», έχει λέει του άνθρωποι. Είπαν το ιδέκλα. Πιθανώς το Ισλάμ. Τρουστόριο, είπα το εγώ. Πιθανώς το Ισλάμ. Όχι, είπα το εγώ. Δηλαδή, άκουσα στην τηλεόραση μου, είπα είναι καλή ιδέα και ότι μπορούν οι άνθρωποι να έχουν υγιή σεξουαλική ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα και το πήρε ότι υπάρχει νόμος που θα συλλάβουν τη γυναίκα του. Πολλά καλά. Είπαν το ιδέκλα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αφού πιάσαμε τα slides, να ακολουθήσουμε τη ροή, έχουμε ακόμα λίγα. Δύο λεπτά, ναι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω. Παρακάτω. Εντάξει, εδώ αναφέραμε την ναι, ναι, διαφήμιση. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τα προβλήματα. Να το ξαναπούμε. Street science, σωματογνώση του καθηγητή γυμναστηρίου, αναφέραμε το. Κοινό που συνδέεται με τα προηγούμενα θέματα που κάναμε. Με το, επιστημονικός αναλφαβητισμός. Συνδέεται με την ομοπαθητική, συνδέεται με το θέμα της συνωμοσιολογίας. Τυφλή κατανάλωση, αφέλεια και επιστημονικός αναλφαβητισμός. Εν τότε τη φράση που θες να πεις. Ακριβώς. Πέτει. Λοιπόν, η φράση η οποία πρέπει να χρησιμοποιεί ή να είσαι στο μυαλό του οποιοςδήποτε προτίθεται να αγοράσει κάτι είναι «Το εγώ στραώνω και πουλώ και εσύ αν βλέπω και αγόρασε». Μπράβο. Λοιπόν, οποιοςδήποτε μπορεί να δοκιμάσει να μας πουλήσει οτιδήποτε. Ούλε πέσαμε σε παγίδες. Και εγώ πέσα σε παγίδες, είμαι πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους. Και εγώ κάνω πολλά λογικά σφάλματα. Πολλές φορές αγόρασα κάτι το οποίο. Ναι, εγώ έφυγα έναν υπολογισμό είναι πάνω από 20.000 ευρώ που έδωσα στην πληρωτά διατροφή στα τελευταία 20 χρόνια. Βεβαίως. Είμαστε ανθρώποι. Οπότε πάντα καταφεύγουμε στα ευρήματα. Για να μην πέφτουμε σε παγίδες, πρέπει όντως να ζητούμε αποδείξεις για τους τεκμήρια, ναι. Τεκμήρια. Λοιπόν, κατά τα άλλα, οποιοςδήποτε μπορεί να δοκιμάσει να μας πουλήσει οτιδήποτε, δικό μας θέμα θα το αγοράσουμε ή όχι. Έτσι. Άρα, εγώ στραώνω και βουλπουλώ, εσύ άβλεπε και αγοράζε. Είναι marketing. Καθαρά. Λοιπόν, αύριο, τι έχουμε αύριο, Πετράκη? Θα έχουμε το Χρήσανθο εδώ. Ναι, αύριο θα είναι ο Χρήσανθος Σαββίδης, ο σύμβουλος σπουδών που τόσο πολύ εκτιμάτε και αγαπάτε και μας το ζητάτε, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις τεχνικές σχολές. Γιατί είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά που είχαμε εδώ το Χρήσανθο για τις επιλογές στο Λύκειο μετά την Τρίτη Γυμνασίου. Και αύριο θα μιλήσουμε για τις επιλογές για τεχνικές σχολές, μετά που το ζήτησα και εγώ και το ζήτησαν και οι τηλεθεατές, γιατί δυστυχώς υποτιμούμε τις τεχνικές σχολές. Και τις ειδικότητες του μέλλοντος μέσα από τις τεχνικές σχολές. Και πόσα παιδιά περνάνε στο πανεπιστήμιο. Και λοιπά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κλείσω το επόμενο σου ραντεβού τώρα. Μην ανησυχείς, έφερα τα τσόντα μου μαζί. Αμέσως μετά η Κατερίνα Χριστοφίδου με το μεσημέρι και κάτι και φυσικά μετά το όλα καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλόν υπόλοιπο. Γεια.